Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 14 λεπτάκια μετά από τις 5. Ακούτε Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7 στην δεύτερη εκπομπή μιας γεμάτης εβδομάδας. Μια εβδομάδα που θα κορυφωθεί με το ντέρμπι του Κλεάνθης Βικελίδης την ερχόμενη Κυριακή. Χρήστος Θοτσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα με Χρήστο Κιώση στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ το μήνυμά σας το 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Μετά τις 6 πιθανότατα θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές σε μια εκπομπή που θα έχετε την ευκαιρία στη διάρκεια της να ακούσετε και την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο All About Harris ο Μανώλης Σιώπης, κάνοντας έτσι ένα δικό του πρώτο απολογισμό για την παρουσία του στην ομάδα και για το τι περιμένει και ο ίδιος από τον Άρη της φετινής σεζόν, σχολιάζοντας πρόσωπα και παιχνίδια, μεταξύ αυτών φυσικά και το ντέρμπι της επόμενης Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Σας θέλω λίγο προσεκτικού σήμερα. Εντάξει, ακούμε πάρα πολύ ωραία σήμερα, Χρήστο. Κάνετε μαγικά. Μετά τη συνάντηση το πρωί φτιάχτηκαν όλα. Δεν ακούς? Ακούω, όχι, ακούω. Λοιπόν, θα ακούσεις τώρα. Τρία εισιτήρια για το Άρης ΠΑΟΚ. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Θες το επικοινωνήσεις και μέσω του διαδικτύου. Τρία εισιτήρια για τη θύρα 4 είναι του Κλεάνθης Βικελίδης, τα εισιτήρια. Κληρώνουμε. Μην στέλνετε μηνύματα στο κινητό μου για να ευνοηθείτε από την κλήρωση. Τρία εισιτηριάκια, επαναλαμβάνω, ναι, και εδώ και στο Λαμπαουτάρης. Για το παιχνίδι, βάλε ποια είναι η εκπομπή, φίλε. Κάνε ένα πρόμο της εκπομπής. Λοιπόν, και στο τέλος πέσει, δίνουμε και τρία εισιτήρια για τη θύρα 4 του Κλεάνθης Βικελίδης. Τρία εισιτηριάκια, κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, μη ζητάτε χατήρια, δεν θα σας τα κάνουμε τα χατήρια. Γιατί πάρα πολύ απλά τα αιτήματα είναι περίπου 488 από χθες, προχθές, παραπροχθές. Τα εισιτήρια θα κληρωθούν με τον διαφανέστατο τρόπο μέσω της κονσόλας του Λίμπερο. Και γι' αυτό σας λέω, παιδιά, μην στέλνετε στο κινητό μου, δεν κάνω μούφα κληρώσεις ποτέ. Προτιμώ να δώσω το εισιτήριο σε κάποιον, αλλά επειδή αυτή τη φορά δεν τα έχω εγώ τα εισιτήρια και είναι ένα ντέρμπι και άρα είναι και λίγο πιο αυστηρά τα πράγματα. Τρία είπαμε. Τρία εισιτηριάκια θα δώσουμε στο τέλος της εκπομπής και θα δώσουμε και αύριο και μεθαύριο, αφού πρώτα πιούμε τον αεροότατο καφό που μας έκανε η Δώρα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πραγματάκια να πούμε για το παιχνίδι αυτό. Βλέπω μια κινητοποίηση γενικότερη από όλους όσους προσπαθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αυτή την πόλη να κατευθύνουν τον κόσμο προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και γι' αυτό αναδεικνύουν ως σημαντικό θέμα θα κλαδευτούν τα δέντρα στη διαδρομή που θα έρθει η αποστολή του ΠΑΟΚ. Όταν προσπαθείς από το πρώτο δευτερόλεπτο να ρίξεις φως σε αυτό, είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσουν να μεγιστοποιήσουν κάθε τι που θα συμβεί εντός, εκτός και επί τα αυτά του γηπέδου. Τη στιγμή λοιπόν που θάψανε τις μολότοφ έξω από το γήπεδο της Τούμπας, θα αναδεικνύουν ακόμα και τις κουτσουλιές από τα πουλιά που θα πετάνε πάνω από το Βικελίδης. Και γι' αυτό δεν πρέπει να πέσουμε σε καμία απολύτως παγίδα και φυσικά καθήκον μας είναι, όσοι έχουμε μικρόφωνο, να προτρέπουμε τους φίλους του Άρη να μην κάνουν κακό στην ομάδα τους. Αν κάποιοι θέλουν να προτρέπουν τους φίλους του Άρη για να κάνουν κακό στην ομάδα τους, ας κάτσουν με τη δική τους την ομάδα και ας πληρώνουν τα χιλιάρικα αυτοί στις φωτοβολίδες και στις... και στους πυρσούς. Έβγαλε και μια ανακοίνωση ΠΑΕ Άρης πριν από περίπου μισή ώρα, θα διαβάσουμε για αυτήν. Για το θέμα το οποίο αναφέρει ο Χρύσανθος εν ώψη του μάτς της Κυριακής. Μακροσκελέστατη κιόλας. Λοιπόν, όση ώρα εσύ ρυθμίζεις αυτό το οποίο ρυθμίζεις, θα διαβάσουμε εμείς την ανακοίνωση. Χρήστο, είναι δυνατά το χαλί, ακούω εγώ δυνατά. Λοιπόν, πού είναι η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης? Μπορείτε να τη βρείτε και στο All About Harris. Λοιπόν. Αυτό ρε φίλε γράφεται με κεφαλαία του Άρης μικρά. Δεν γράφεται ούτε για τον πλανήτη. Πού το γράψαμε, μικρά? Εδώ. Πού? Δεν πειράζει. Μίλα. Τα hashtag μπορείς να τα βάζεις και μικρά. Δεν, να τα βάζεις εσύ με μικρά. Ωραία. Εμείς θέλουμε κεφαλαία. Λοιπόν.
Ακούω εκεί με μικρά. Μην μετακινεί τα. Μετράμε αντίστροφα. Το φέρω πιο μπροστά μου. Μετράμε αντίστροφα. Την Κυριακή έχουμε ντέρμπι και η υποχρέωση όλων μας είναι διπλή. Αναφέρει αρχικά ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΣ και συνεχίζει λέγοντας ότι αφενός να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατόν συνθήκες ώστε να βοηθήσουμε την ομάδα μας να φτάσει στη νίκη, αφετέρου να προστατεύσουμε το σπίτι μας με κάθε τρόπο. Την ερχόμενη Κυριακή θα μπούμε ξανά σε όλα τα ελληνικά σπίτια μέσω της ΕΡΤ και είναι μια ακόμη ευκαιρία να παραδώσουμε μαθήματα οπαδικής συμπεριφοράς, να δείξουμε ξανά σε όλη την Ελλάδα τι πρεσβεύει ο Άρης της νέας εποχής. Την Κυριακή γεμίζουμε το Κλειάνδης Βικελίδης και καταθέτουμε τη φωνή μας στις κερκίδες. Με τη φωνή μας και τον παλμό μας θα σμπρώξουμε τους ποδοσφαιριστές μας στη νίκη. Χωρίς ακρότητες, χωρίς να δώσουμε το παραμικρό δικαίωμα που ενδεχομένως προκαλέσει πειθαρχικές κυρώσεις στην ομάδα μας. Και εδώ ακολουθεί για μένα το ζουμί της ανακοίνωσης. Δεν πρέπει που δεν είναι να θέσουμε σε κίνδυνο την έδρα μας. Την Κυριακή ο καθένας οφείλει να έχει το νου του και στο διπλανό του. Να αποτρέψει τον οποιοδήποτε σκεφτεί να βλάψει την ομάδα. Να είμαστε υποψιασμένοι όλοι και για τυχόν προβοκάτσια. Απαιτείται επαγρύπνηση και μεγάλη προσοχή από όλους. Δεν απαντούμε σε τυχόν προκλήσεις. Δεν ασχολούμαστε με τους αντιπάλους. Δεν ανάβουμε πυρσούς και καπνογόνα. Δεν χρησιμοποιούμε κροτίδες και δεν ρίχνουμε το παραμικρό στον αγωνιστικό χώρο. Εξίσου μεγάλη και μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται από τους φιλάθλους μας και στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Δεν πρέπει να συμβεί το παραμικρό ούτε στον περιβάλλοντα χώρο, γιατί η ευθύνη ανήκει στην ΠΑΕ. Η επιβολή αυστηρών ποινών για συμβάντα στον περιβάλλοντα χώρο είναι ακόμα νοπή και πρέπει να μας συνετίσει όλους για μια σποντίτσα. Βλέπετε ότι ήδη είναι καθήκον μας την Κυριακή να περιφρουρήσουμε το σπίτι μας, διασφαλίζοντας ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τα επόμενα ντέρμπι. Αναφέρει και κλείνει ανακοίνωση της ΠΑΕ. Που φυσικά έχει αντιληφθεί η ΠΑΕ ότι στέλνουν 3-4 παρατηρητές, καλούν σε συνάντηση με τον εισαγγελέα από πριν. Όλα αυτά που κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι φοβούνται πάρα πολύ απλά την ατμόσφαιρα στο Κλειάνδης Βικελίδης. Και γι' αυτό προσπαθούν με εισαγγελείς, αστυνομικούς και παρατηρητές να διαφυλάξουν τα πάντα όλα. Έτσι όπως έχουν μάθει από παιδιά. Θα μας πει ο κύριος Νίκος το αγωνιστικό κομμάτι. Τι γίνεται κυρίως με Κουέστα που προσπαθούν αρκετοί να τον βγάλουν εξεγραμμένο από το ντέρμπι και ότι δεν θα παίξει στο παιχνίδι της Κυριακής. Εγώ θεωρώ ότι θα παίξει ο Κουέστα. Και αυτή την πληροφόρηση έχω, ότι δηλαδή... Ποιος πήγε να το ξεκάψει. Λένε ήδη ότι δεν παίζει και θα παίξει ο Αναγνωστόπουλος και ότι επειδή θα παίξει ο Αναγνωστόπουλος γι' αυτό θα χάσετε και διάφορα τέτοια. Και ο Αναγνωστόπουλος να παίξει πάλι δεν θα χάσουμε. Αλλά παρόλα αυτά, θεωρώ ότι θα παίξει ο Κουέστα. Θα μας δώσει φίλε, δεν γίνεται να μπει φωτογραφία εδώ, δεν πειράζει. Το βάλαμε την αρχή. Όχι, δεν πειράζει. Ένα λεπτό έχει που μπήκε. Εντάξει, φίλε, βάλτε την αρχή. Κάνε το κόπι, μόνο μην το χάσει. Αυτό. Λοιπόν. Να μας πεις το αγωνιστικό ρεπορτάζ, θα ξεκινήσουμε από αυτό. Από τώρα. Και να πάμε μετά στα υπόλοιπα. Σιγά σιγά, γιατί έχουμε και Μανώλη Σιώπη να ακούσετε. Την συνέντευξη που έκανε ο Νίκος. Εγώ με το ούζο, τραβούσα την κάμερα. Δεν σε έβαλα. Δεν σε έβαλα να τραβάς. Μόνος πήρες την πρωτοβουλία. Για να έχουμε σωστή απόδοση. Και ήταν μια ωραία συνέντευξη. Ναι. Είναι η αλήθεια αυτή του Σιώπη. Κάνα δύο ερωτήσεις, θα έκανα άλλες. Αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Εντάξει, κοίτα, ένας δημοσιογράφος με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από τη δική μου σίγουρα θα έκανε μια-δύο-τρεις ερωτήσεις παραπάνω. Ναι. Μία-δύο θα τις απέφευγα. Γιατί? Αλλά απάντησε έξυπνα. Γενικά, εγώ πρώτη φορά το γνώρισα το Μανώλη. Εδώ πέρα είναι ένα παιδί το οποίο δεν είναι ψεύτικο καταρχήν. Όχι. Είναι γνήσιος. Και είναι ένα παιδί το οποίο έλειπε από τον Άρη. Μακάρι και αγωνιστικά να βελτιωθεί, γιατί λέει και αυτός ότι ακόμα δεν είναι στο 100%. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα παιδί που μπορεί μαζί με έναν ακόμα παίκτη εκεί, δεν ξέρω αν αυτός θα είναι ο Μπάσα ή ο Ματίγια, αλλά θεωρώ ότι όταν βρει τα πατήματά του με έναν από τους δύο, μπορεί πραγματικά να κάνει σπουδαία πράγματα στο χώρο του κέντρου για τον Άρη. Και αν έχεις καλά αμυντικά χαφ στο σύστημα του Ερέρα, τότε σίγουρα θα βρίσκεις τον τρόπο και να σκοράρεις, αλλά θα βρίσκεις και τον τρόπο να έχεις σωστή αμυντική λειτουργία. Να βάλεις φωτογραφίουλα, να την κάνω κοινοποίηση στο προφίλ μου. Έχουμε βάλει. Άρα, τρία εισιτηριάκια για το Άρης ΠΑΟΚ της Κυριακής στις 7 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ανακοίνωση που έβγαλε η ΠΑΕ Άρης και θέλει μεγάλη προσοχή. Καταρχήν, να ξέρετε, ένας πυρσός να ανάψει. Τρως το δεκάρικο, δεκαπεντάρικο. Την επόμενη φορά πάλι ένας πυρσός να ανάψει. Τρως το τριαντάρικο, σαραντάρικο. Την τρίτη φορά πας στο κατοστάρικο. Και την τέταρτη φορά τρως αγωνιστική. Αν θέλετε
απλά και μόνο για να πούμε ότι ανάψαμε ένα πυρσό και τα λοιπά και να τιμωρηθεί η ομάδα κατά αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι το σημαντικότερο όλων είναι να προστατεύσουμε ο καθένας από την πλευρά του την ομάδα. Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν προκλήσεις. Θα υπάρξουν θεατρινισμοί, θα υπάρξουν διάφοροι φουσκωτοί, θα υπάρξουν διάφοροι οι οποίοι θα έρθουν με στόχο να προκαλέσουν. Είτε στην στραβή τους, είτε στη στραβή μας. Δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία απάντηση σε οτιδήποτε. Γιατί να ξέρετε δεν θα είναι και τίποτα φοβερό και τρομερό. Ψευτομαγκές θα είναι. Επειδή όμως είναι διαφορετικό το Βικελίδης και διαφορετική η Τούμπα, θα πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να σε απογειώσει, αλλά και να σε χαντακώσει. Αυτοί θα επιδιώξουν να σε χαντακώσει. Θα ήθελα να σχολιάσουμε το μήνυμα του 442. Δεν το ξέρω, δεν το έχω επιβεβαιώσει. Δεν ξέρω αν ισχύει δηλαδή ή όχι αυτό που λέει ο 442. Ότι δηλαδή στο παιχνίδι της Κυριακής μετάδοση θα κάνει ένας φίλος μου, ο οποίος φίλος μου βέβαια είναι ΠΑΟΚ. Αλλά το ξέρω κι εγώ αυτό που λες, όντως. Δεν ξέρω από πού ξέρεις τον Τάσο, το Σταμπουλί. Εντάξει, δεν έχει κρύψει ποτέ ότι ήταν ΠΑΟΚ ο Τάσος. Απλά τώρα είναι, νομίζω είναι υπεύθυνος στο αθλητικού τμήματος ΕΤΡΙΑ πλέον εδώ και καιρό. Από τη μία θα σου πει η ΕΡΤ, παιδιά στέλνω τον υπεύθυνο του τμήματος. Δεν στέλνω κανένα ούζο να κάνει μετάδοση στο σημαντικότερο παιχνίδι. Από την άλλη, ο φίλος ο Αριανός διατυπώνει την αντίθεσή του. Εγώ θα πω ότι και η ΠΑΕΑΡΙΣ ακούει την εκπομπή και η ΕΡΤ ακούει την εκπομπή. Αν θέλεις την άποψή μου για τον Τάσο, το θεωρώ ένα πάρα πολύ καλό δημοσιογράφο. Από εκεί και έπειτα, το αν ο οποιοσδήποτε από εμάς μπορεί σε ένα κρατικό μέσο ενημέρωσης να κοντρολάρει το συναίσθημα σε τέτοια παιχνίδια, είναι κάτι το οποίο φαίνεται στην πράξη. Εμένα προσωπικά, αν μου πεις, μπορώ να κάνω All About Άρη στο απόγευμα, δημοσιογραφική εκπομπή, η οποία να έχει μέσα και το στοιχείο που δεν το έχω κρύψει του Αριανού. Μπορώ να σου κάνω το ράδιο σόου που κάνουμε το πρωί με τον Μάριο και τον Παναγιώτη, για να φωνάζουμε και να ουρλιάζουμε. Μπορώ να σου κάνω μετάδοση στον Αλφα. Μπορώ να σου λέω ειδήσεις στη TV100. Μπορώ να γράφω blog στο ένα μέσος του Άρη. Μπορώ να σου γράψω και ένα ρεπορτάζ ομάδας του ΠΑΟΚ. Μπορώ να το κάνω. Τώρα, αν το κάνω καλά ή όχι, το κάθε τι από αυτά είναι στην κρίση του κόσμου. Το μόνο που θα σημειώσω εγώ είναι ότι, ξαναλέω, για έναν συνάδελφο τον οποίο τον εκτιμώ και είναι και καλός συνάδελφος, το μόνο που μου προκαλεί εντύπωση είναι ότι ο Τάσος δεν έχει κάνει καμία μετάδοση ποτέ στην Έρτενο, έτσι, σε παιχνίδι, σε κανένα παιχνίδι. Θα πει κάποιος, κάτσε ρε φίλε, δεν μετέδιδε ΠΑΟΚ για να πάει να κάνει μετάδοση. Είναι ένα θέμα που θα αποφασίσει η κρατική τηλεόραση. Είναι λίγο παράξενο, γιατί είναι ντεμπούτο. Μαζί με Μπουγιατζή, παρεπιπτόντως, να σου πω εγώ ότι μου στέλνει ένα φίλο θα κάνουν, αλλά δεν θα κάνει μόνος του, φίλε 442. Επομένως, περιμένουμε να δούμε καταρχήν να το επιβεβαιώσουμε ότι όντως ισχύει αυτό. Έτσι. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι θα κάνει αυτός και αυτός και μετά κάνουν άλλοι. Είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρει η κρατική τηλεόραση και θα πρέπει να έχει ισορροπίες. Εγώ, αν ήθελα να κρατήσω ισορροπίες, θα έβαζα να κάνουν μετάδοση. Θα έβαζα να κάνουν μετάδοση αυτός που θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα στις μεταδόσεις, και αυτό επιβεβαιώνεται από την επιλογή της κρατικής τηλεόρασης και λέγεται Γιώργος Τραπεζανίδης. Αυτό θα έβαζα να κάνει. Είναι αυτός που έχει κάνει άλλωστε όλα τα παιχνίδια. Είναι αυτός που έστειλε την κρατική τηλεόραση στο Μουντιάλ. Τι ήταν, Μουντιάλ ή Γιούρο ήταν, τι ήταν αυτό που παίξαμε τώρα πρόσφατα. Μουντιάλ δεν ήταν, στο Μουντιάλ. Από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, το πώς ξαφνικά έγινε αυτή η επιλογή, ας το απαντήσουν οι θύνοντες της ΕΡΤ, φίλε 442.
και ας το κοιτάξει και πάει άριστη τελική, έτσι. Εγώ την άποψή μου σας την είπα και για το συνάδελφο, αλλά και για το όλο γεγονός. Δεν θα κρυφτούμε, άλλωστε σε όλα απαντάμε. Νομίζω ότι απαντάμε εδώ σε αυτά που βρίζουν εμάς. Οπότε θα παίρναμε έτσι και δύο θέσεις και για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ πάντως, αν θες στην Ελλάδα, βάζω τον Τραπεζάνιδη. Τώρα βάζω τους δύο. Να έχω μια έτσι πιο σφαιρική μετάδοση. Αλλά ακόμα δεν έχω αναλάβει στην ΕΡΤ. Τώρα πλησιάζει ο καιρός και θα αναλάβω τη γενική διοίκηση της κρατικής τηλεόρασης. Θα κάνω και τις σχετικές επιλογές. Και τα Άρης ΠΑΟΚ θα τα μεταδίδει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Φίλοι και φίλοι της ΕΡΤ, καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Και για μόλις... το φίλο που λέει, ένας μου λέει να αλλάξουμε το χαλί της εκπομπής. Ένας άλλος μου έκανε καταγγελία. Χαιρετίζω το φίλο με το τζιπάκι που με χαιρέτησε κατά τις 2 εδώ κάτω στην παραλία. Και μου είπε ότι χθες άλλαξε το χαλί. Όχι. Κανονικά έπαιζε. Είπε ψέματα δηλαδή. Κανονικά έπαιζε. Σε διαβάλλω. Η εκπομπή υπάρχει. Την πρώτη ώρα την άκουσα. Η εκπομπή υπάρχει. Την πρώτη ώρα την άκουσα, ξαναλέω, έπαιζε το χαλί. Ωραία. Και τη δεύτερη. Μήπως έκανες καμιά αλλαγή. Υπάρχει εκπομπή, φίλε, στο κανάλι του Λίμπερο στο YouTube. Να βάλω την ακούσω. Είμαι τίμιος. Εντάξει. Μπορεί να μην μ' αρέσει, αλλά δεν γίνεται από τη στιγμή που έχεις αποφασίσει εσύ. Αυτό το χαλί. Λέει, άλλαξε το χαλί, είναι τραγικό αυτό κτλ. Ναι. Ιστερόγραφο. Θα τους πατήσουμε. Πάμε break. Δώσε με χαλί. Έλα ο λαός. 3 εισιτήρια για το Άρης ΠΑΟΚ έχει εκπομπή και τα δίνει σε εσάς. FM. Και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Ναι, φέρε λίγο τον άρθηκα να βάλω εδώ στο δάχτυλο. Ναι, ωραία. Σε αυτό το δάχτυλο όμως, να ξέρεις. Δεν νομίζω σκέφτηκες άλλο το μικρό εσύ. Α. Πλησιάζει η μέρα του αγώνα, οπότε θα αρχίσω τα σαλιαρίσματα λίγο, παιδιά. Γιατί με έχουν εκνευρίσει ορισμένοι, αλλά πρέπει να διατηρήσω την ψυχραιμία μου εν ώψη του αγώνα της Κυριακής. Ένα παιχνίδι, επαναλαμβάνω, σημαντικότατο για τον Άρη, ο οποίος θέλει να κερδίσει και να πάει στον έναν βαθμό από την κορυφή της βαθμολογίας. Γιατί αυτός είναι ο στόχος του Άρη. Ο στόχος του Άρη είναι να κερδίσει για τον Άρη. Ο στόχος του Άρη είναι να κερδίσει για να πετύχει τους βαθμολογικούς του στόχους. Ο στόχος του Άρη είναι να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης για να πλησιάσει ακόμα περισσότερο στην κορυφή. Ο στόχος του Άρη είναι να κερδίσει για να εδραιωθεί στην πρώτη πεντάδα του πρωταθλήματος που οδηγεί στην Ευρώπη. Ο στόχος του Άρη είναι να κερδίσει γιατί είναι ένα τοπικό ντέρμπι. Και όπου τοπικό ντέρμπι, πάντα μετράει και το γόητρο. Ο στόχος του Άρη είναι να κερδίσει για τις 22.000 φιλάθλους που θα έχει στο πατικωμένο Κλεάνθης Βικελίδης. Στόχος του Άρη να κερδίσει για τους εκατομμύρια φιλάθλους του ανά τον κόσμο. Ο στόχος του Άρη να κερδίσει για να σταματήσει η έπαρση σε αυτή την πόλη. Ο στόχος του Άρη είναι να κερδίσει γιατί έτσι επιτάσσει το κάρμα. Ο στόχος του Άρη να κερδίσει για να χάσουν οι μονίμως ευνοούμενοι. Ο στόχος του Άρη να κερδίσει για να ηχήσουν τα τρακτέρ στα αυτιά τους. Στόχος του Άρη να κερδίσει για όσους φύγαν μακριά και μας κοιτάνε από εκεί ψηλά. Ο στόχος του Άρη είναι να κερδίσει για τον Άρη, έτσι ακριβώς, με 2 λέξεις. Το υπέροχο όμως χαλί θα αντικαθίσατε μόνο από τη φωνή του αείμνηστου πλέον Βασίλη Μποέμη. Και αυτή η εβδομάδα, Χρήστο Κιώση, να ενημερώσουμε και όλους τους υπόλοιπους, θα πάει με αυτό. Και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή θα ηχεί το τραγούδι που θα ηχεί και στα γκολ του Άρη το βράδυ της Κυριακής. Μετά τις 6 θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του All About Άρης, είπε ενδιαφέροντα πράγματα, δεν θα ακούσετε όλο. Ένα ποιοτικό 25 λεπτάκι θα σας βάλουμε. Τόσο είναι. Είναι ποιοτικό, ρε φίλε. Τι είπα εγώ τώρα. Ένα ποιοτικό 25 λεπτάκι. Η συνέντευξη ήταν γύρω στα 45-50 λεπτά που, αυτά που έγραψες. Δεν τραβούσα συνέχεια. Τι νομίζεις. Πιάσεις και το χέρι μου. Λοιπόν, τα πιο σημαντικά έχουμε εξασφαλίσει. Οπότε θα έχει την ευκαιρία να τα... Το κάνεις καθόλου μοντάζ. Εκεί που βρίζω τον πάω και τα λοιπά, τα κόψες. Τα κόψαμε. Ευτυχώς, αντιλαμβάνονται άπαντες ότι η ποιότητά μας, το ήθος μας και οι πρακτικές μας δεν συμπεριλαμβάνουν το ιδρεολόγιο. Γιατί δεν το χρειαζόμαστε. Δεν χρειάζεται να τους βρίσουμε. Θα μου πεις βέβαια, είναι μια ύβρις από μόνη τους αυτή, αλλά
Οπότε δεν χρειάζεται να το μεγενθύνουμε ακόμα περισσότερο. Μετά τις 6, Σιώπης εδώ στο Λίμπερο 107,4. Όπως λέει και ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος Νίκο Παπαδόπουλε. Αϊνταριανάρα! Αυτό πάντα μου άρεσε ρε φίλε. Πάντα μου άρεσε. Και να δεις πως έχω κανένα δυο συνθήματα τα οποία κάποια στιγμή θέλω να τα μεταδώσω, να τα μεταδίδουμε τώρα ή μπορεί να το κάνουμε στην εκπομπή της Παρασκευής καλύτερα με συνθήματα και γραμμές την Κυριακή, την Παρασκευή από τις 5 δεν θέλω να κλείσει τίποτα, ούτε συνεντεύξει τίποτα από τις 5 θα ανοίξουμε γραμμές με συνθήματα και τίποτα άλλο. Σας το λέω από τώρα, την Παρασκευή από τις 5 κανονικά γραμμές και συνθήματα, ετοιμαστείτε. Παλιά λέγανε βγάλετε τα κασετόφωνα και τα λοιπά. Τώρα βγάλετε τα YouTube, τα Daily Motion και όλα τα υπόλοιπα και ετοιμαστείτε. Παρόλα αυτά, δεν ξέρω τώρα ποια παιδιά από την Κερκίδα μας ακούνε. Θέλω ένα σύνθημα να το ξανακούσω και να το ξαναδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ένα σύνθημα το οποίο έχει αποτυπωθεί σε βιντεάκι σε παιχνίδι Ηρακλή Άρη στο Καφτατζόγλιο και νομίζω το έχω αποθηκευμένο και θα σας το βάλω να το ακούσετε, γιατί και ο Παλμός αλλά και γενικότερα αυτό το οποίο λέει το σύνθημα είναι για μένα αυτό ακριβώς που αντιπροσωπεύει και ο Άρης. Να το βάλω, ε? Μη ρωτάς ποτέ. Αυτό το σύνθημα, θα το ξαναβάλω. Αυτό το σύνθημα, βρες το ρε Χρήστο μήπως το βάζεις εσύ για να μην είναι από το κινητό μου. Η ομάδα που αγαπάω είναι το σύνθημα. Είναι ένα, το έχω εδώ το βιντεάκι εγώ που το έχω από το Super 3 είναι, αλλά το έχουν ανεβάσει χαριλά Ultras Factory από ό,τι κατάλαβε εδώ πέρα. Αυτό το σύνθημα σε ένα κατάμεστο Βικελίδης δεν υπάρχει. Είναι και ο τρόπος, το πώς πετάγονται όλοι από την κερκίδα και τα λοιπά. Είναι μαγικό και είναι αυτό ακριβώς. Από παλέ δεν είναι τόσο καλή ποιότητα στο γιατί είναι κλειστό. Αλλά είναι ακριβώς αυτό το... Αυτό. Δεν ξέρω πραγματικά ποιο αλάνι έχει εμπνευστεί αυτό το σύνθημα. Δεν ξέρω πραγματικά ποιος κόλλησε το ρυθμό σε αυτό το σύνθημα. Είναι πριν πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα σύνθημα το οποίο πήγε ένα πιτσιρίκος στο γήπεδο, άρα είναι πολλά χρόνια πίσω και πρωτοτραγουδήθηκε. Αλλά είναι όλο το νόημα για όσους αγαπούν αυτή την ομάδα. Είναι όλο το νόημα του όποιο γήπεδο και αν παίζεις, πάντα θα σε ακολουθώ. Η ομάδα που αγαπάω, στην καρδιά έχει το Θεό. Δεν υπάρχει κάτι που να αντιπροσωπεύει περισσότερο τον Αριανό σε σύνθημα. Και έχουμε πει κατά καιρούς και έχουνε ακουστεί στο Βικελίδης και πολύ εμπνευσμένα και στο Παλέ βέβαια και πολύ εμπνευσμένα και πολύ ωραία και πολύ εύστροφα συνθήματα όπως και το τελευταίο που ακούγεται τώρα είναι ωραίο, αλλά το συγκεκριμένο και ο ρυθμός και τα λόγια τόσο απλά και τόσο να στοχεύουν απευθείας στην καρδιά και το μυαλό για μένα δεν υπάρχει. Ρίξτε άλλη μία ρε Χρήστο, το έχουμε άλλη μία να το ακούσουμε τη συνθηματάρα αυτή.
Εδώ είναι που ετοιμάζεσαι να χοροπηδήξεις. Στο ο, κουνάς τα χέρια πάνω κάτω και ετοιμάζεσαι να κάνεις το πίδημα που είπε και ο Σιώπης στην κερκίδα. Αυτή η αναμονή είναι που τρελαίνει. Παράκληση κάποια στιγμή να το επαναφέρουμε. Δεν ξέρω ποιοι οργανώνουν κερκίδα, ρε παιδιά. Λένε όλοι διάφορα. Εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να ακουστεί και πάλι το συγκεκριμένο σύνθημα, το οποίο μάλιστα συνόδευσε και μια νίκη του Άρη τότε στο Καφτατζόγλιο. Νομίζω είναι με την κεφαλιά του Μπατιών το παιχνίδι αυτό που λέω εγώ. Και όχι το άλλο με Χαβίτο και Σανσόν. Νομίζω είναι το 0-1 με Μπατιών αυτό, δεν είμαι σίγουρος. Ένα από τα δύο μάτς είναι. Ή αυτό με Χαβίτο Σανσόν, που μας κοροϊδεύανε οι συμπολίτες του Ηρακλή μετά το μάτς με την Μπάγκερ. Και μάλλον είναι του με τον Πατιόν αυτό, σε μια κερκιδάρα τότε στο Καφτατζόγλιο. 3.000 εισιτήρια είχε πάρει ο Άρης, 5.000 κόσμο είχε στο γήπεδο. Και πραγματικά πάρα πολύ καλή κερκίδα. Την κερκίδα του Βικελίδης για να τη ζήσετε, έχετε μια ευκαιρία όσοι δεν βρήκατε εισιτήριο να το προμηθευτείτε μέσω του All About Άρης και του Λίμπερο. FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54526, τρία εισιτήρια κληρώνουμε στο τέλος της εκπομπής. Φίλε Δημήτρη, αυτό το ήτα μη νη σίγμα γάμα, το αρχαιοελληνικό, δεν ξέρω ρε φίλε τι σημαίνει. Ήτα μη νη σίγμα γάμα. Δεν ξέρω, αυτά τα αρχαιοελληνικά δεν τα ξέρω, αν και ήμουν καλό στα αρχαιοελληνικά. Εδώ τώρα δεν κατάλαβα τι σημαίνει. Ήτα μη νη σίγμα γάμα. Μάλιστα. Κάτι θα σημαίνει αυτό. Κάτι θα σημαίνει αυτό. Μπράβο ρε Χρύσανθε, αυτό είναι λέει χαλή, μποέμις. Όχι το άλλο που ούτε σε μπαράκι με βουλγάρι στο Λιάλον Κλάι δεν το παίζουν. Αριανάρα! Φίλε, έχω το για τον μπαράκι με βουλγάρες. Να ξέρεις, το θυμήθηκα το τραγούδι. Το ακούγαμε με Γιώργο Στράτζαλη στη Βουλγαρία όταν είχαμε πάει με τον Άρη. Γκάς-γκάς. Το γκάς-γκάς, φίλε, είναι όλα τα λεφτά. Θεοδώρα, έχεις γκάς-γκάς, Θεοδώρα. Γκάς-γκάς. Όχι, Χρήστο, όχι. Τι όχι. Μόνο θα το θυμηθούμε αυτό, δεν θα το παίξουμε χαλή. Α, εντάξει, okay. Θα το θυμηθούμε για να καταλάβει ο κόσμος ποιο χαλή με βουλγάρες βάζουμε στην εκπομπή. Αυτό είναι. Το ανέδειξα αυτό, το έπαιζα επί ένα χρόνο, την έκανα πρώτη μούρη στο καβούρι τη συγκεκριμένη. Τώρα θα τη φέρω για κάτι παραστάσει στο Βαθύλακο. Αντιλαμβάνεσαι ότι πρόκειται για ποιότητα, έτσι, όχι αστεία. Θεοδώρα λέγεται η Αηδός. Είναι από τη Βουλγαρία, την όμορφη Βουλγαρία. Και μεταδίδει πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες με αποκορύφωμα το Gaz Gaz. Αυτό με το μπανκνότι θα το τραγουδάμε το βράδυ της Κυριακής. Πού να τοποθετηθούν οι μπανκνότι δηλαδή. Να στείλω και ένα μηνυματάκι προς κάποιους που θεωρούν ότι ο Άρης είναι κάτι σαν κάποιες άλλες ομάδες. Παιδιά, ο Άρης είναι Άρης. Δεν περνάνε ούτε επιταγές, ούτε μετρητά για την προμήθεια των προϊόντων του, εννοώ. Μη σκεφτείτε κάτι πονηρό. Τζάμπα κόπος. Στον Άρη αυτά δεν περνάνε. Και ισχύει για όλους. Κόκκινους, πράσινους, κίτρινους, ασπρόμαυρους, δεν περνάνε. Όλοι θα φτύσετε αίμα. Δεν ξέρω αν θα τους κερδίσουμε όλους. Αλλά θα φτύσετε αίμα. Όλοι ο για φίλος, να κερδίσετε. Ο φίλος Αλέξης ρωτάει πώς μπορεί να μπει στην κλήρωση για τα εισιτήρια. Να στείλει μήνυμα. FM και ενώ το ονοματεπώνυμό στο 54526 για να μπει στην κλήρωση για τα τρία εισιτήρια που δίνουμε για το Άρης ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δώσε το break. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Ναι. Στο φίλο το Στέλιο που θέλει να ακούσει μια μεγάλη επιτυχία της Μαρινέλλας με το Transistor, τα Αμερικάνικα. Αυτό θα μεταδοθεί την Παρασκευή. Επιστρέψαμε λίγο 107,4 All About Άρης On Air. Χρήσανθο Τζαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, με Χρήστο και ως στη ρύθμιση του ήχου. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Λοιπόν, χθες είχατε την ευκαιρία να διαβάσετε και να δείτε μέσα από το All About Άρης την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Μανώλη Σιώπη. Σε αυτό το δικό του έτσι πρώτο απολογισμό, ένα δικό του πρώτο ταμείο θα λέγαμε, για τη μέχρι τώρα παρουσία του στον Άρη, με πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία ανέφερε 24χρονος διεθνής μέσος, αναφερόμενος στον Ερέρα, στον Καρυπίδη, στον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, στα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, στην οικογένειά του, και έχει πολύ αξία να ακούσετε
πώς προσεγγίζει την οικογένειά του και τι λέει για αυτήν ο Μανώλης ο Σιώπης. Ένα πολύ εντάξει θα το πω εγώ παιδί, το οποίο μας είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε. Τα πρώτα συναισθήματα, γιατί έχει ζήσει πλέον τον Άρη και μέσα από τον αγωνιστικό χώρο, είσαι ενεργό κομμάτι της ομάδας, τα πρώτα συναισθήματα έτσι μετά από αυτό το πρώτο διάστημα παρουσίας σου στον Άρη. Καταρχάς, δεν περίμενα ότι θα υπάρχει τόση τρέλα από την πλευρά του κόσμου. Εγώ άμα μου έλεγες πριν να χαρακτηρίσω τον Άρη, σου έλεγα είναι μια μεγάλη ομάδα με μεγάλη δυναμική του κόσμου. Αλλά αυτό που ένιωσα στο μάτς με την Τρίπολη ήταν κάτι μοναδικό. Όσον αφορά τώρα το αγωνιστικό, είμαι ένα μήνα στην ομάδα, έχω προσαρμοστεί πλέον. Η ομάδα ακόμα για μένα πρέπει να δέσει ακόμα περισσότερο. Είναι το μοναδικό στοιχείο που της λείπει. Έχει πολλή ποιότητα και πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα φτιάξουμε γι' αυτό το οποίο σας είπα, το δέσιμο, που θα μπορεί ο ένας να βοηθάει τον άλλον και γενικότερα να είμαστε σαν μια οικογένεια. Θα σταθώ στην προσαρμογή σου, γιατί έδεσες πολύ γρήγορα με την υπόλοιπη ομάδα και ο βαθμός ετοιμότητάς σου έφτασε στα επιθυμητά επίπεδα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν όλοι, μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι, είναι αλήθεια, από σένα και έχοντας έτσι καιρό να μπεις μέσα στο γήπεδο και να παίξεις. Ναι, ισχύει αυτό. Να σου πω την αλήθεια, ο τελευταίος μου επίσημος αγώνας ήταν τέλη Μαρτίου. Και μετά από αυτό το καλοκαίρι που πέρασα, χωρίς προετοιμασία στην ουσία, γιατί έτρεχα μόνο χωρίς μπάλα. Να σου πω την αλήθεια, θα σου πω τι με έκανε και μπήκα τόσο γρήγορα. Αλήθεια θα σου πω, είδα το μάτς με τη Λάρισα και έλεγα στο μάνατζερ μου, δεν γίνεται να κάθομαι στην κερκίδα και να μην βρίσκομαι στο γήπεδο. Τόσο πολύ είχα τρελαθεί. Ναι. Με λίγα λόγια, ο κόσμος μου έδωσε αυτή την όθηση να μπω ακόμα πιο γρήγορα, να γίνω ακόμα πιο γρήγορα ενεργόμενος με την ομάδα και να προσαρμοστώ. Και πλέον νομίζω ότι είμαι, αλήθεια σου λέω, ένα χρόνο τουλάχιστον στην ομάδα. Τόσο καλά νιώθω. Πριν συνεχίσουμε του Άρη και επειδή αναφέρθηκε στο περσινό καλοκαίρι, θα ήθελες να μας πεις τι έγινε με τον Ολυμπιακό τελικά. Εντάξει, με τον Ολυμπιακό δεν τα βρήκαμε, να σου πω την αλήθεια, στο θέμα να φύγω στο εξωτερικό. Ήμουν παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είχε τον πρώτο λόγο, δεν τον είχα εγώ. Εγώ είχα θέσει τον εαυτό μου ότι θα ήθελα να συνεχίσω την καριέρα μου στο εξωτερικό. Πρώτη επιλογή, δεν μ' άφησε και μετέπειτα είδα γενικότερα από αυτά που μπορούσα, σε αυτές τις ομάδες που θα μπορούσα να πάω, ότι η καλύτερη μου επιλογή θα ήταν να έρθω στον Άρη. Υπήρχε ενδιαφέρον από τον Άρη, υπήρχε ενδιαφέρον από μένα και έτσι καταλήξαμε σε αυτή τη συνεργασία. Έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια βέβαια, αλλά φαντάζομαι ότι το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Βικελίδης σε λίγο καιρό θα είναι κάπως ιδιαίτερο για σένα. Και δεν ξέρω αν θα έχεις και ένα επιπλέον κίνητρο σε εκείνο το παιχνίδι. Εντάξει, εγώ σαν Μανώλης προσπαθώ να βρίσκω κίνητρο σε κάθε αγώνα. Πιστεύω είναι το πιο σημαντικό σε έναν ποδοσφαιριστή. Πιστεύω ότι το κίνητρο που θα έχω με τον ΠΑΟΚ, το ίδιο κίνητρο θα έχω με τον Ολυμπιακό. Το ίδιο κίνητρο θα έχω και με την Τρίπολη και με τη Λιβαδιά. Παίζω, είμαι παίκτης της ομάδας, είναι το αγωνιστικό μου στοιχείο αυτό. Οπότε δεν θα διαφοροποιηθεί το κίνητρο μου με τον Ολυμπιακό, είτε με την Τρίπολη. Θεωρείς ότι ο Άρης είναι η μεγάλη ομάδα που σου χρωστούσε, να το πω έτσι, η μοίρα για να δείξεις τις ικανότητές σου στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Φαντάζομαι ότι ήθελες με τον Ολυμπιακό, δεν έγινε τελικά αυτό. Ήρθε όμως ο Άρης τώρα, ένα άλλο μεγάλο όνομα του ελληνικού ποδόσφαιρου. Το βλέπεις έτσι? Κοίταξε να δεις, καταρχάς είμαι της άποψης ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Αυτή τη στιγμή εγώ αυτό που βλέπω από τον Άρη είναι ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι πλέον της καριέρας μου και ένα τεράστιο βήμα. Δεν ξέρω αν καταφέρω να κάνω να πάρω τίτλο, σαν και το εύχομαι, γιατί είναι μια τόσο μεγάλη ομάδα που για μένα θα πρέπει να έχει ακόμη περισσότερους τίτλους με τόσο κόσμο και με αυτή την τρέλα που βγάζει ο κόσμος. Δεν σκέφτομαι μελλοντικά είτε είναι μεγάλο βήμα και τα λοιπά. Σκέφτομαι να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για την ομάδα και από εκεί και πέρα ό,τι και να έρθει, ας έρθει. Για το ενδιαφέρον του Άρη, πότε
ενημερώθηκες πρώτη φορά? Γιατί ο Ερέρα έχει πει ότι σε είχε ψηλά στη λίστα του από τις αρχές του καλοκαιριού. Από τις αρχές του καλοκαιριού, να σου πω την αλήθεια, δεν είχαμε έρθει καμία επαφή. Από... σε επαφή ήρθα από τέλειο Ιουλίου και μετά. Και αρχίζαν να γινόντουσαν οι συζητήσεις και τα λοιπά. Και μετά είχαν τα πράγματα που είχαν και ήρθε στην, στην ομάδα. Πολλοί ρωτούν μια ερώτηση στην οποία δεν έχουμε βρει ακόμα απάντηση, είναι αλήθεια, και από, δεν θα πω ότι αποφεύγουν ο προπονητής ή οι συμπαίκτες να απαντήσουν, λένε ότι είναι νωρίς ακόμα. Αλλά οι δυνατότητες του φετινού Άρη μέχρι πού μπορεί να φτάσουν? Γιατί μιλάμε για μια πολύ ποιοτική ομάδα. Εντάξει, εγώ συμφωνώ σε αυτό, ναι, και που δεν απαντάει ούτε ο προπονητής, ναι, γιατί είμαστε ομάδα που κοιτάει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Εγώ προσωπικά το έχω ξαναπεί, ο Άρης κοιτάει κάθε παιχνίδι την νίκη. Αυτό προσπαθεί να μας περάσει ο προπονητής, πρέπει να μας γίνει βιώμα και έτσι θα φτιάξουμε και μέταλλο σαν ομάδα, γιατί είμαστε, όπως είπα, καινούργια ομάδα. Αυτή τη στιγμή ο Άρης κοιτάει κάθε παιχνίδι να το κερδίσει. Από εκεί και πέρα θα δούμε στο τέλος τι θα έχουμε καταφέρει. Θεωρείς ότι η ομάδα δικείται μέχρι στιγμή σε αντιβαθμολογική τη συγκομιδή, έχοντας φτάσει και σε δεύτερη διακοπή πλέον του πρωταθλήματος? Τι εννοείται, θα σου πω. Με βάση αυτό που αποδίδει η ομάδα μέσα στον χώρο, εννοείται. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, γι' αυτό είναι όλο το ποδόσφαιρο. Κανένα δεν παίρνει αυτό που το αξίζει. Αλλά πιστεύω στο τέλος αυτό που αξίζουμε να το πάρουμε. Πέρα από το αγωνιστικό όμως, βέβαια, υπάρχει και το κομμάτι της διαιτησίας και τη σκληρή πλευρά της διαιτησίας, νομίζω. Την είδατε και τη βιώσατε πολύ στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν ασχολούμαι με τη διαιτησία. Αν είχαμε βάλει ένα γρήγορο γκολ στο δεύτερο μήχρονο και έμπαινε μετά και του Ματέο στο τέλος, θα λέγαμε ποια διαιτησία, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Ναι. Δεν ασχολούμαι ποτέ με τη διαιτησία. Κοιτάω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, εγώ και όλοι οι συμπαίκτες μου, για να πάρουμε σε κάθε παιχνίδι το τρίγωνο. Δεν διακρίνεις δηλαδή μια έλλειψη σεβασμού για την οποία κάνουν λόγο πολύ από τη διαιτησία προς τον Άρη σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές? Και να μην δείχνουν έλλειψη σεβασμού, δείχνει ο κόσμος μας τι σεβασμό πρέπει να μας έχει όλο τον κόσμο. Το να αναφέρεις πολύ συχνά τον κόσμο και προκαλεί εντύπωση, θετική εντύπωση πάντα, το πόσο γρήγορα φαίνεται να δημιουργείται ένα δέσιμο ανάμεσα σε ένα και τον κόσμο. Να σου πω την αλήθεια. Όπως... Μάλλον επειδή μπορεί να κουβαλάτε και την ίδια τρέλα, να το πω έτσι εισαγωγικά. Εγώ τέτοια τρέλα δεν έχω βιώσει. Αλήθεια σου λέω. Έχω παίξει σε πολλά γήπεδα, έχω δει πολλούς κόσμους στην Ελλάδα. Τέτοια τρέλα που βγάζει ο κόσμος του Άρη είναι μοναδική. Το έχω πει και θα το ξαναλέω συνέχεια. Άρα φαντάζομαι περιμένεις πώς και πώς και το μάζουμε τον ΠΑΟΚ. Γιατί βλέπεις ότι τα εισιτήρια έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Οι φίλαθλοι του Άρη ετοιμάζουν πολύ ωραία πράγματα. Θα είναι ο ορισμός της καυτής ατμόσφαιρας. Πιστεύω θα είναι ο ορισμός του 12ου παίχτη. Δηλαδή θα μας σωθεί όλο και περισσότερο στο να πάρουμε το παιχνίδι. Εσείς οι καινούργοι πώς το περιμένετε αυτό το μάτς? Θα το ζήσετε και για πρώτη φορά? Είναι μια από τις πολύ μεγάλες αντιπαλότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως και να το κάνουμε, η οποία επιστρέφει πλέον και στο πρωτάθλημα. Να σου πω να λέει, μακάρι να ήταν αύριο. Έτσι, μακάρι να ήταν αύριο. Ναι. Είσαι έτοιμος δηλαδή να τα ακούσεις που λέμε? Να τα δώσουμε όλα. Δηλαδή τέτοια παιχνίδια είμαστε τυχεροί, είμαστε ευλογημένοι που θα μπορέσουμε να παίξουμε τέτοια παιχνίδια. Κάποτε όλες σε τηλεόραση, τώρα ζεις από το γήπεδο. Αυτό ακριβώς. Τώρα όταν δαγκώνεις το πίτμπολ, από πού βγαίνει λίγα? Να σου πω αλήθεια, δεν ξέρω. Με το που ήρθα εδώ, ναι, ανάρτηση ομάδα. Α, δεν υπήρχε νωρίτερα δηλαδή? Υπήρχαν άλλα, λέγανε άλλα. Δηλαδή, συνασμένοι λέγανε 16 αβάλλοντος. Ο καθένας ό,τι θέλει. Σε υποδέχτηκαν πάντως με πολύ αγάπη συνασμένοι, επειδή ήμασταν εκεί και είδαμε και πρώην συμπαίκτες σου και ανθρώπους ομάδας να σε αγκαλιάζουν, να μιλούν μαζί σου. Έχεις αφήσει το στίγμα σου. Να σου πω την αλήθεια, στο Ολυμπιακό, λόγω Ακαδημίας, ο Ολυμπιακός μου έμαθε πολλά πράγματα. Αλλά εκεί που ανδρώθηκα και που έκανα τα μεγαλύτερα βήματά μου ήταν ο Πανιόνιος. Ζήσαμε και πολύ κακές στιγμές, γιατί έζησα μέχρι και τελευταία μισή και να παλεύουμε την κατηγορία. Και να μένουμε μέχρι να βγαίνουμε Ευρώπη και να κάνουμε ονειρική χρονιά. Και εκεί νομίζω στον Πανιόνιο συνάντησες και δύο ανθρώπους που σημάδεψαν την καριέρα σου μέχρι στιγμής. Ο Μαρίνος Ζωνίδης και ο Νίκος Γιάννη. Ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό. Είναι δύο άνθρωποι που με βοήθησαν πάρα πολύ προσωπικά. Για τον Ζωνίδη, όπου σταθώ λέω τα καλύτερα, γιατί είναι ο άνθρωπος που με πρωτοέβαλε σε επαγγελματικά επίπεδα, στον Πλατανιά, και το ίδιο με στήριξε και στον Πανιόνιο. Και ο Νίκος Γιάννη είναι ένας άνθρωπος που εμένα με βοήθησε προσωπικά σε θέμα πώς να δω το ποδόσφαιρο, στη γυμναστική, στη δουλειά, να βελτιώνουμε συνέχεια. Με βοήθησε πάρα πολύ και εννοείται πως κρατάμε άριστη σχέση ακόμα που μπορούμε και
συζητάμε πράγματα που μπορώ να βελτιώσω. Δεν ξέρω να σου πει τίποτα όσον αφορά τον Άρη, γιατί έχει υπάρξει γυμνάσιο στον Άρη ο Νίκος. Εννοείται. ναι, το ξέρω. Καταρχάς με το που ανακοινώθηκα, ναι. Δεν ήξερε τι θα γίνει, πάντα με παίρνει τηλέφωνο. Με το που ανακοινώθηκα, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: θα αρρωστήσεις. θα αρρωστήσεις. Ναι. Λέω, αδερφέ, περιμένω πώς και πώς να δω. Είχες μιλήσει γενικότερα με άλλους παίχτες, ας πούμε, και τα λοιπά, να μαζέψεις κάποιες πληροφορίες για τον Άρη πριν έρθεις, ή δεν επέλεξες αυτό το δρόμο και απλά ακολούθησες στον ένστικτό σου? Να σου πω την αλήθεια, δεν μίλησα με πολλά παιδιά. Με τον Θωμά του Μασλίδη μίλησα, γιατί τον είχα και στον Πλατανάκη, είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Και μου έλεγε, άντε, τελείωσε. δεν μου Μέχρι στιγμής βλέπουμε έναν Άρη ο οποίος θέλει να παίξει ένα καλό, ωραίο, ελκυστικό ποδόσφαιρο. Βλέπουμε όμως από την άλλη και μια ομάδα που κάποιες φορές μεσοεπιθετικά τουλάχιστον μοιάζει κάπως μαγκωμένη, να το πω, και παρουσιάζει μια τάση να πετάει σε εισαγωγικά τα πρώτα της ημίχρονα. Και τελευταίο παράδειγμα είναι αυτό με τον Πανιόνιο Νέα Σμύρνη. Είναι η έλλειψη χημίας, να το θέσω λίγο, είναι το γεγονός ότι μιλάμε μια καινούργια ομάδα, είναι θέμα συγκέντρωσης, τι είναι τελικά? Πιστεύω προσωπικά ότι είναι και θέμα συγκέντρωσης. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, που ήξερα ότι πάμε στον Πανιόνιο, ήξερα ότι θα αντιμετωπίσουμε. Πολλοί παίχτες βρίσκονται, και είναι πολλοί παίχτες που βρίσκονται πρώτη φορά στην Ελλάδα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε πρέπει να προσαρμοστούν ακόμα περισσότερο, κατά τη γνώμη μου, γιατί ξέρεις ότι πάνε να αντιμετωπίσεις μια ομάδα η οποία είναι 11 παίχτες, καμικάζει. Δεν έχει κάτι άλλο. Και αυτό που είπες, το πιο σημαντικό για μένα είναι η χημεία. Ακόμα η ομάδα πρέπει να βρει τη χημεία της, γιατί ακόμα δεν έχουμε τη χημεία που θα έπρεπε να έχουμε. Και είναι απολύτως λογικό, γιατί είναι πολύ καινούργια η ομάδα. Χημεία σαν σύνολο ή χημεία όσον αφορά την εφαρμογή του πλάνου που έχει θέσει ο προπονητής? Χημεία σαν σύνολο. Ναι. Που εμένα είναι το πιο σημαντικό σε μια ομάδα. Εσύ πάντως κούμπωσες γρήγορα, βρήκες ρόλο και σε βλέπουμε, αν και γνωρίζαμε για σένα και πώς παρακολουθούν, το ζευγάρι είναι ένα κλασικό εξάρι. Δεν μου σκουπίζεις τη μεσαία γραμμή, να το πω έτσι, μηχανάκι. Έχεις και δημιουργικές τάσεις, δηλαδή και κάθετα παίζεις και ψάχνεις δηλαδή, να βοηθήσεις και μπροστά. Το έχεις αυτό το πράγμα. Ναι, απλά να σου πω την αλήθεια, με τον Ζουνέδη την πρώτη χρονιά στο Πανιόνιο είχαμε συγκεκριμένο ρόλο μαζί τα ίδια για τον Κόργκο. Γι' αυτό δεν μπορούσα να δημιουργήσω. Ναι. Τη δεύτερη χρονιά προσπαθούσα λίγο περισσότερο με τον κύριο Μιλόγιο, που μας άφηνε λίγο πιο ελεύθερος. Και πέρσι με τον κύριο Γρηγορίου είμαι ακόμα πιο ελευθερωμένος. Δεν μ' αρέσει να λέγομαι καθαρό εξάρι, κόβεις και δίνεις. Ναι. Επειδή έχει αλλάξει λίγο το ποδόσφαιρο και εγώ προσπαθώ κάθε φορά στην προπόνηση να βελτιώνουμε, όπως σου είπα και πριν, μ' αρέσει να είμαι ένα χαφ το οποίο και θα κόψει και θα μοιράσει και θα βοηθήσει την ομάδα και στην ανάπτυξη. Και σε μια μεσαία γραμμή που είναι αυτή του Άρη που έχει πάρα πολύ ταβούλε. Υπάρχει ο Μπάσε, υπάρχει ο Ματίγια, υπάρχει ο Εντζόγκου, υπάρχει αρκετή ποιότητα και πολλές επιλογές. Ναι, εννοείται. Δεν συζητώ. Όλοι οι παίχτες δίνουν τον καλύτερο σε αυτό για να βρίσκονται σε ενδεκάδα. Από εκεί και πέρα το γήπεδο είναι ο καθρέφτης για τον καθένα και πόσο μπορεί να βοηθήσει ο καθένας στην ομάδα. Δίνονται όντως μάχες, όπως λένε πολλοί στο Ρήσιο, έστω και για μια θέση στην αποστολή τελικά. Γιατί έτσι έχει διαμορφωθεί το ρόστερ με τέτοιο τρόπο που αρέρα. Ειδικά μετά την δική σου έλευση και του Μαρτίνες, τον έπιασε ένας, από αυτό που λέμε συνήθως, ένας πολύ ευχάριστος πονοκέφαλος για το ποιους θα επιλέξει τελικά. Εννοείται πως είναι μάχη. Στην προπόνηση όλα τα παιδιά δίνουν τον καλύτερο τους αυτό για να βρίσκονται στην αποστολή και πόσο μάλλον για να παίξουν. Όλοι το φέρνουν πολύ, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουν, κάποιοι θα μείνουν έξω, κάποιοι θα μπουν στην αρχή, κάποιοι μπορεί να μην ξαναμπούν, να περιμένουν περισσότερο την ευκαιρία τους. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Η εντυπώση μέχρι στιγμή από τον Ερέρα είναι ένα νέο προπονητή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Άρης με αυτόν στην ουσία επέστρεψε σε ένα Latin μοντέλο που είχε εμπιστευτεί πριν αρκετά χρόνια και προσπαθεί να περάσει έτσι, μια διαφορετική, μια ελκυστική φιλοσοφία. Που φαίνεται ότι είναι δύσκολο και θέλει χρόνο. Ναι, συμφωνώ. Γιατί είναι ένα προπονητή που θέλει να περάσει τη φιλοσοφία του από πλευρά Ισπανία με μία-δύο επαφέ, κοντινέ πάσει, γρήγορη αναλλαγή τη μπάλα. Και όπως είπες, χρειάζεται χρόνο. Γιατί από τη στιγμή που θες να κάνεις ένα τόσο απλό παιχνίδι, που για μένα το απλό είναι το δύσκολο, χρειάζονται χρόνο οι παίκτες, όπως είπα, που είναι καινούργιοι, να το αφημιώσουν. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής, πολύ καλός άνθρωπος, το πιο σημαντικό, του αρέσει η πειθαρχία. Βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής ότι κάνει καλή δουλειά στην ομάδα και ευελπιστώ να συνεχίσουμε έτσι. Μια ομάδα που τη βλέπουμε
από πολύ νωρίς, πριν έρθεις εσύ, διακρίναμε κάτι που φαντάζομαι το είδες και εσύ, ότι υπάρχει ένα πολύ καλό οικογενειακό κλίμα. Είναι αυτό και το κλειδί για να διατηρείται αυτή η ψυχραιμία μετά από αποτελέσματα όπως αυτό στη Νέα Σμύρνη, ας πούμε, στα Γιάννενα. Εννοείται πως είναι. Και πιστεύω είναι μεγαλύτερο το ίδιο. Γιατί μπορεί ο κόσμος να έχει τραλαθεί γιατί θέλει νίκες και θέλει να κερδίζει η ομάδα, είναι λογικό, γιατί έχει τραβήξει πάρα πολλά και ο κόσμος. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να είναι καλά οι παίχτες μέσα, ώστε μετά από την ήττα όπως στη Νέα Σμύρνη, να ξέρει ο καθένας το λάθος του, να ξέρει ο διπλανός του ότι θα τον βοηθήσει την επόμενη φορά, να είναι όλοι αγαπημένοι, ενωμένοι, για να μπορέσει να πάει στο επόμενο παιχνίδι. Το πιο σημαντικό. Μετά τα Γιάννενα, υπήρχε το ντέρμπι εκεί πέρα με τον ΠΑΟΚ, είδαμε την ομάδα να βγάζει αντίδραση μέσα στην Τούμπα. Τώρα μετά την ένταση του Πανιούνιου, πάλι με τον ΠΑΟΚ, αλλά και το πρωτάθλημα. Θα δούμε την ίδια αντίδραση. Για μένα θα πρέπει να υπάρξει αντίδραση και η ομάδα αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια, με τον ΠΑΟΚ βλέπει μόνο 3 βαθμούς. Τίποτα άλλο. Δηλαδή πας σε ένα ντέρμπι, το οποίο είναι ένα ντέρμπι για μένα πλέον μεγαλύτερο και από το Ολυμπιακό Πανεπιστήμιο, έτσι όπως γίνονται πράγματα. Ένα ντέρμπι που έλειπε από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένα ντέρμπι που έλειπε από τον κόσμο του Άρη. Εμείς κοιτάμε μόνο τη νίκη και τίποτα άλλο. Θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, μαζί με τον κόσμο μας μέσα στο γήπεδο και πάμε για τρεις βαθμούς. Αυτό το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και τα άλλα δύο που ακολουθούν με ΑΕΚ στο ΆΚΑ και Ολυμπιακό στο Βικελίδης, θεωρείς ότι είναι και μια ευκαιρία να μετρήσετε τις δυνάμεις σας απέναντι στους υπόλοιπους μεγάλους, να τεστάρετε τις ικανότητές σας? Κοίταξε, και μετά από δύο αγωνιστικές να το μάθουμε τον Ολυμπιακό, το ίδιο πράγμα θα σου λέγα. Όπως είπα πριν, είμαστε μια ομάδα που ο προπονητής θέλει να μας περάσει ότι κάθε παιχνίδι πρέπει να κοιτάμε μόνο την νίκη και αυτό κάνουμε. Γι' αυτό προσπαθούμε να βγάλουμε και το πλάνο του, να βγάζουμε πολλές τελικές προσπάθειες. Και όπως σου είπα, όπως θα δούμε με νίκη τον ΠΑΟΚ, το ίδιο θα σου πω και με την ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή έχει μόνο ΠΑΟΚ. Θα είναι ίδιο, πιστεύεις, το παιχνίδι αυτό με το μάτς Κυπέλλου ή θα δούμε διαφορές? Εντελώς διαφορές. Ναι. Και άλλη πλευρά ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί θα σου έρθει ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θα καίγεται να πάρει την νίκη. Στο Κύπρο ξέρεις ότι είναι ντέρμπι, αλλά και η ισοπαλία θα στείλει στην ουσία ένα και ένα βαθμό για την όμιλο στο Κύπρο και ξέρεις ότι και οι δύο ομάδες φυσιολογικά θα περάσουν. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό. Εμείς κοιτάμε μόνο την νίκη για τους δικούς μας στόχους. Ο ΠΑΟΚ θα κοιτάξει μόνο νίκη για τους δικούς στόχους. Έχουμε δει μέχρι στιγμής το 4-2-3-1. Έχουμε δει το 4-3-3. Έχουμε δει στο δεύτερο μήχρονο με τον Πανιόνιο και το 3-5-2. Ποιο πιστεύεις ότι ταιριάζει καλύτερα στην ομάδα και για να σου πω και πιο προσωπικά, ποιο πιστεύεις ότι ταιριάζει καλύτερα σε εσένα? 4-2-3-1 και στην ομάδα και σε μένα. Είναι το σύστημα πιστεύω που ταιριάζει στην ομάδα. Θεωρείς ότι πρέπει να καθιερωθεί ή είναι καλό το ότι βλέπουμε τον Ερέρα, γιατί δεν το είχαμε συνηθίσει στην αλήθεια στον Άρη και γενικότερα δεν το παρατηρούμε πολύ στον ελληνικό ποδόσφαιρο, οι προπονητές να έχουν και δεύτερο και τρίτο εναλλακτικό πλάνο ανάλογα με τον αντίπαλο και την κατάσταση του παιχνίδι? Για μένα είναι πολύ καλό αυτό. Ναι. Είδαμε ότι και είδαμε άλλο πρόσωπο στην ουσία με το που αλλάξαμε το σύστημα στον Πανιόνιο, με το που παίξαμε 3-5-2. Αλλά κατά μία από τη στιγμή που έχει δουλέψει περισσότερο 4-2-3-1 coach, λογικά, όχι λογικά, αυτό που βλέπω είναι ότι μας ταιριάζει περισσότερο αυτό το σύστημα. Τώρα, εάν δεν μας βγει κάτι στο παιχνίδι και αλλάξουμε το σύστημα όπως έκανε ο coach και στον Πανιόνιο και μας βγήκε, εννοείται ότι είναι πολύ σημαντικό. Γιατί έχει και του παίχτε να το παίξει. Ναι. Κάποιοι, δικιά μου γνώμη είναι αυτή, έχουν βιαστεί να τον. Λίγοι βέβαια, έχουν βιαστεί να τον κάνουν αρνητική κριτική. Τον Ερέρα. Εσείς που τον ζείτε από μέσα και ξέρετε σίγουρα κάτι παραπάνω από εμάς και από τους υπόλοιπους, πώς τον κρίνετε έως τώρα? Εντάξει, εμείς δεν θα πούμε ποτέ στη διαδικασία να κρίνουμε τον προπονητή. Ναι. Εμείς ό,τι θα μας πει θα προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε 100% και θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε αυτό που θέλει ο coach. Από εκεί και πέρα. Το πάω, γιατί έθεσα και λίγο λάθος, δεν είναι κάπως άδικο τόσο σύντομα, σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα να μπούμε στη δικασία να κρίνουμε τον ένα νέο προπονητή και ένα πολύ νέο ρόστερ? Θα σου πω την αλήθεια, στην Ελλάδα είμαστε ναι. και ξέρω πώς είναι τα πράγματα. Στην Ελλάδα, εάν δεν παίρνει το αποτέλεσμα, θα κρυθείς. Το ξέρω και από τον εαυτό μου τον ίδιο. Ναι. Και εγώ θα κρυθώ και ο καθένας θα κρυθεί. Έτσι είναι το λίγο ποδόσφαιρο. Έχει τεράστια πίεση. Και πόσο μάλλον σε μια τέτοια ομάδα όπως ο Άρης. Άρα εγώ σου βάζω την ουσία ή το καλό ποδόσφαιρο? Κατά μένα την ουσία. Την ουσία. Ναι. Γιατί η ουσία θα σε φτάσει στην Ευρώπη. Η ουσία θα σε φτάσει να παίζει προκριματικά. Και η ουσία θα έχει τον κόσμο
δίπλα. Γιατί η ουσία στην ουσία. Για να πάμε λίγο και σε σένα. Εσύ πώς ξεκίνησες με το ποδόσφαιρο, γιατί αν δεν κάνω λάθος είσαι από το χερό. Ναι. Στον Ευρώ, πώς μπήκε το ποδόσφαιρο στη ζωή σου και σε μια πολύ απομακρυσμένη περιοχή κιόλας, έτσι. Να σου πω την αλήθεια, από μικρός, αυτή τη στιγμή έχω ένα πρόγραμμα στο σπίτι μου, στο γραφείο, στο πατρικό, το οποίο έγραφε. Ήταν πρόγραμμα σχολείου. Ναι. Και έγραφε. Πρωινό, μπάλα, μεσημεριανό, μπάλα, βραδινό. Και ήταν όλη εβδομάδα αυτό. Και αυτό και καλά ήταν το πρόγραμμα που πρέπει να πάω εγώ με τα μαθήματα. Ναι. Σημαντικό. Ναι. Και είχα πάει πρόσφατα τώρα και έτσι λέω τη μάνα μου, αυτά εγώ τα βγάζω. Εγώ δεν μου λέει, πού να θυμάμαι εγώ τότε. Τέλος πάντων, ξεκίνησα από την ομάδα του χωριού, δόξα τη χερού. Μετέπειτα δημιουργήθηκε μια σχολή Ολυμπιακού, έτσι ξεκίνησα εγώ με τον Ολυμπιακό στην ουσία. Ο κύριος Παναγιώτης Λογαράς τη δημιούργησε, έκανε συνεργασία με τον Ολυμπιακό. Γίνανε κάποια δοκιμαστικά στην Δράμα, τότε εγώ πρώτη γυμναστήριο. Με βρήκε και ο Αμανατίδης. Μετά με καλούσε ο Ολυμπιακός με τα αγωνιστικά τμήματα από πρώτη γυμναστήριο μέχρι και τρίτη γυμναστήριο να βλέπει τη βελτίωσή μου. Και ξαφνικά τρίτη γυμναστήριο το καλοκαίρι για να πάω πρώτη λυκείου. Παίρνουν τηλέφωνο τον υπεύθυνο εκεί στη σχολή και του λένε: ο Σιώπης να κατέβει κάτω, θα το θέλουμε να τον έχουμε στι ακαδημίες. Έτσι κατέβηκα. Και έτσι ξεκίνησα όλο μου, δηλαδή στην Ακαδημία. Πήγα με ένα στόχο να καταφέρω να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, να καταφέρω να βοηθήσω την οικογένειά μου, γιατί είμαι πολύ φτωχή οικογένεια. Μέχρι στιγμή, δόξα τω Θεώ, πάνε καλά τα πράγματα. Έχουμε υγεία, που είναι το πιο σημαντικό. Και εγώ καταφέρω να κάνω και μια φάρμα στον πατέρα μου, ο όνειρο ζωή του. Ασχολείσαι και εσύ. Εγώ δεν ασχολούμαι στον πατέρα, αλλά επειδή το ήθελε ο πατέρα μου, λέω θα το κάνω για τον πατέρα. Και τώρα από τη στιγμή που έρχεσαι στον Άρη είσαι και πιο κοντά στο πατρικό σου. Ναι, ναι, ισχύει. Αυτό είναι από τα θετικά τη έλευση σου στη Θεσσαλονίκη. Να σου πω την αλήθεια, με το που ήρθαμε, το που ανέβηκα πάνω και όταν ανέβαινα πάνω, ένιωθα ξένος. Γιατί έχω 10 χρόνια στην Αθήνα. Ναι. Και φαντάζομαι στο χωριό, αν δεν είχα την οικογένεια, θα ένιωθα ξένος. Όλη μου ζωή ήταν στην Αθήνα. Αλλά αυτό που λες ότι έχω έρθει και έχω κοντά την οικογένεια είναι πολύ καλό, γιατί το πρώτο Σαββατοκύριακο που μπορούσαν και ήρθανε. Ναι. Συμφωνώ. Από την Αθήνα να φανταστώ ο πρώτος που σου λείπει νωρισμένο. Ανεβαίνει τώρα στον δρόμο. Έρχεται. Για το Σαββατοκύριακο. Αλλά με αυτόν έχει φαίνεται δηλαδή και από τα social media και από συνεντεύξεις παλιότερες που έχεις δώσει, έχετε αναπτύξει δηλαδή μια πολύ αδελφική σχέση. Νομίζω μόνο ότι στο επίθετο διαφέρεται. Ναι, πραγματικά. Είμαι πολύ τυχαίος που το γνώρισα. Ναι. Τον έχω γενικά στη ζωή μου. Ναι. Με έχει βοηθήσει και εμένα προσωπικά πάρα πολύ. Ναι. Γιατί υπήρχε ένα διάστημα που έμεινα στο σπίτι του. Τίποτα. Πώς εγώ τον αδερφό μου, έτσι έχω ναι. Το ίδιο πράγμα. Άρα φαντάζομαι ότι περιμένει. Την οικογένειά του, άρεσε τη σχέση. Περιμένει σήμερα θα δεχτείτε αντίπαλοι πάλι τώρα. Καλά, ναι. Καλά, μέσα στο γήπεδο. Τελειώνουν τα αδέρφια, τελειώνουν όλα. Θόδωρος Καρυπίδης. Για μένα μέχρι στιγμής στον Άρη έχει ξεπεράσει και τον εαυτό του, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή, εγώ με το που ήρθα και είδα το ρίσιο, το ότι έχει κάνει, δηλαδή είναι μοναδικό για τους ποδοσφαιριστές. Έχει φτιάξει το Χαρελάου μέσα στα ποδήλατα, έχει κάνει τα πάντα. Οικονομικά η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, έχει κάνει τα πάντα για το στόχο που θέλει να θέσει ο Άρης, να βρίσκεται στις πρωταγωνιστικές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος και να βρίσκεται και στην Ευρώπη. Και ο Καρυπίδης μέχρι στιγμής κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Θέλει να φτάσει στον Άρη εκεί που πρέπει να βρίσκεται. Θα λέγαμε ότι κουβαλάει και μια ποδοσφαιρική τρέλα. Κουβαλάει και μια ποδοσφαιρική τρέλα, ναι, που για μένα χρειάζεται. Ναι. Έχει ωραία τρέλα. Και αυτό το βλέπει ο κόσμος και. Όχι, γενικά εγώ του βγάζω το καπέλο μέχρι στιγμής. Πραγματικά. Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος. Εγώ το ξέρω πολύ καλά. Είναι για μένα μεγάλο γνώστη του ποδοσφαίρου. Και από τις κινήσεις όλες που έχει κάνει μέχρι στιγμής στην ομάδα, γιατί περισσότεροι παίκτες είναι δικοί του στην ουσία, αυτός έχει επιλέξει. Πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Άρη και θα βοηθηθεί και ο ίδιος εννοείται. Και αυτό θα το δείτε και στη συνέχεια, γιατί πιστεύω ότι θα κάνει και πολύ καλές κινήσεις σε θέμα πώλησης και σε θέμα αγοράς. Είναι πάρα πολύ καλός και πολύ ικανός. Και το είδαμε και στον Παναθηναϊκό αυτό, σε μια ομάδα η οποία είχε καταρρεύσει οικονομικά και μπορούσε και πούλησε παίκτες. Τώρα μιλάμε για μεγάλο μας.
Σουάρες παλιά δεν είχε αυτή τη λογική. Το θυμάσαι και εσύ το να αγοράζει και να πουλάει. Ναι. Με τον, τον κύριο Διαμαντόπουλο θέλει να το δουλέψει περισσότερο αυτό το πράγμα. Και γενικότερα να επενδύσει περισσότερο και στο ελληνικό στοιχείο και εσύ ήσουν και από τις top κινήσεις, να το πω έτσι, που έκανε ο Άρης από πλευράς ελληνικής αγοράς. Ναι. Εντάξει, ήταν ένας λόγος ακόμα που ήρθα και ήμουν πάρα πολύ θετικός για να έρθει στον Άρη ο κύριος Διαμαντόπουλος. Γιατί τον ξέρω, τον πιστεύουμε και ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Όταν δεν παίζεις μπάλα, τι κάνεις? Πολύ μουσική. Ακούω πολύ μουσική. Τα πάντα. Εκτός από μέτα. Σινεμά μ' αρέσει. Μ' αρέσουν γενικά οι σειρές να κάνουμε σπίτι. Μ' αρέσει γενικά να είμαι σε ένα χώρο και να είμαι ήρεμος. Δεν θέλω να έχω γύρω μου πολύ κόσμο. Μ' αρέσει να πηγαίνω να πίνω ένα καφέ την ημέρα. Εκεί θα είμαι σε κόσμο στην ουσία. Αλλά γενικότερα μέσα στην ημέρα μου θέλω να είμαι ήρεμος. Δηλαδή να μπορέσω να πάω σινεμά για ένα φαγητό. Σπίτι τις περισσότερες ώρες τις περνάω. Όπως σου είπα, μου αρέσουν πολύ οι σειρές. Λακάζα την Παπέλλο τώρα πολύ. αυτά. Δεν την έχεις προλάβει δηλαδή ακόμα τη ζεις πολύ τη Θεσσαλονίκη? Όχι, να σου πω την αλήθεια, μέχρι στιγμής το πιο ακραίο που κάνει να πάω να φάω στις 9 η ώρα το βράδυ. Ναι. Αυτό. Δηλαδή, άμα κάνει μια καλή νίκη η ομάδα και πούνε όλα τα παιδιά να βγούμε όλοι μαζί, εννοείται θα ακολουθήσω. Αλλά γενικά δεν μου αρέσει πολύ η νύχτα. Μ' αρέσει πολύ το καλό το φαγητό και έχω δει ότι έχει πολύ καλό φαγητό η πόλη. Αυτά, δηλαδή, είναι βιβλιοϊκά. Μ' αρέσει η ησυχία πάρα πολύ. Και φαντάζομαι, επειδή στην Αθήνα η ηρεμία δεν υπάρχει, η Θεσσαλονίκη σε βοηθάει, γιατί είναι πιο χαλαρή τότε. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Και η γειτονιά μου εκεί είναι πολύ ήσυχα, είναι ωραία. Νομίζω το πιο extreme πράγμα που μπορείς να κάνεις να πας στα διαβατά να βρεις το θωμά. Αυτό ακριβώς, ναι. Μας έχει φάει με τα διαβατά, λες και είναι η μάνη και τα διαβατά, όλα τα διαβατά. Ταιριάξατε πάντως με το θωμά πολύ γρήγορα, εντάξει, σας βοήθησε και δεν ήσασταν και συμπαίκτης πιο πριν. Ναι, ισχύει. Γενικά με όλα τα παιδιά είναι πολύ καλά. Είναι αυτό που είπες και πριν, που είπαμε. Ναι. Έχει πολύ καλούς χαρακτήρες. Εκτός ότι θα έχει καλούς παίχτες, όλα τα παιδιά έχουν πολύ καλούς χαρακτήρες και αυτό βοηθάει την ομάδα να γίνεται ακόμα πιο πολύ. Ένα δικό σου μήνυμα κλείνοντας στον κόσμο εν ώψη και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και τη συνέχεια της χρονιάς. Θα σου πω εν ώψη του ντέρμπι του ΠΑΟΚ, γιατί αυτή τη στιγμή μόνο ο ΠΑΟΚ μας ενδιαφέρει. Να είναι δίπλα μας σε όλο τον αγώνα, να δώσει το δικό του παλμό που κατά τη γνώμη μου θα τον δώσει. Να είναι ο 12ος παίχτης μας και να ξέρει ότι εμείς θα δώσουμε και την ψυχή μας για αυτό το παιχνίδι και για τα επόμενα συνέχεια. Αλλά κυρίως αυτή τη στιγμή κοιτάμε μόνο αυτό το παιχνίδι. Τον εαυτό σου σε 4-5 χρόνια θα μπορούσε να το φανταστείς ακόμα εδώ στη Θεσσαλονίκη στο Μέρο? Τον εαυτό μου θα μπορούσα να το φανταστώ και με τίτλο στον Άρη. Εννοείται. Αλλά δεν ξέρω τι ξημερώνει αύριο. Υπάρχει. Το πρωτάθλημα είναι ένας δύσκολος στόχος αντικειμενικά για την ομάδα. Υπάρχει όμως και το κύπελλο, το οποίο αποτελεί διαχρονικά έναν στόχο για τον Άρη. Έχει φτάσει πολλές φορές στην πηγή, βέβαια, τα τελευταία χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν είναι πια νερό. Εννοείται πως είναι ένας στόχος μεγάλος για εμάς. Το έχουμε πει και γενικότερα και μεταξύ μας το λέμε ότι ένας μεγάλος στόχος είναι να φτάσουμε στο τέρμα, σε ένα τελικό κυπέλλο. Τώρα στο πρωτάθλημα το πόσο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε δεν το ξέρουμε, αλλά ένα τελικό κυπέλλο το θέλουμε όλοι, το θέλει και ο κόσμο. Έχεις σκεφτεί πώς θα πανηγυρίσεις το πρώτο σου γκολ? Αλήθεια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δηλαδή, να σου πω κάτι, αν κάνεις έτσι, όταν σκοράρουν οι άλλοι, όταν θα το βάλεις εσύ, τι θα κάνεις? Μπορεί να πηδήξω και μέσα στην περιοχή, δεν ξέρεις. Ναι. Δεν ξέρω, μου βγαίνει πολύ αυτό. Είναι αυτό που σου είπα. Είναι πολύ ωραία τρέλα αυτή που βγάζει ο κόσμος του Άρη. Είναι πολύ ωραία τρέλα. Και επειδή είμαι και εγώ πολύ τρελός, δεν ξέρω, μου βγαίνει τόσο πολύ αυθόρμητα και έντονα. Δηλαδή, είναι μοναδικό το συνέστημα. Μακάρι να μπορέσουν, τι να σου πω, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές να περάσουν τον Άρη μέσα από το Χαριλάου. Αλλά σαν παίξεις το Άρη και να το ζήσουν. Ξέρεις τι, μου κάνω εντύπωση αυτά που λες, γιατί ας πούμε υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, κάποιοι Έλληνες ποδοσφαιριστές, κάποιες φορές δεν αντέχουν και το βάρος φανέλας. Ή τη πίεση που υπάρχει σε ένα γήπεδο όπως το Βικελίδη, για παράδειγμα, που είναι πολύ ποδοσφαιρικό γήπεδο. Εσύ το διαχειρίζεσαι πολύ καλά. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται να το διαχειρίζουμε.
Αυτό είναι. Είναι θέμα χαρακτήρα ή διαχείρισης εδώ στο μυαλό. Πιστεύω παίζουν για τα δύο. Και τα δύο. Δηλαδή και ο χαρακτήρας παίζει ρόλο αν αντέχει την πίεση. Εγώ πίεση έχω από τα 14 που έφυγα από την οικογένειά μου. Και σε πολύ μικρή ηλικία μόνο στην Αθήνα, έτσι. Αυτό ακριβώς. Ναι. Από ένα χωριό μιλάμε. Εδώ και... είμαστε, επιστρέψαμε. Εδώ για... είμαστε, επιστρέψαμε. Κάνε 20 λεπτά ακόμα. Κάνε 20 λεπτά ακόμα. Λοιπόν. Λοιπόν. Κι όποιος έρθει. Ναι. Πρέπει πρώτα. Ωραία. Καλά να το σκεφτεί. Τρία εισιτήρια για το Άρης ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή. Τρία εισιτήρια για το Άρης ΠΑΟΚ. FM και ενώ. Το όνομά σας, το όνομά σας. Τόνιμο, στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν τις 7. Ένας χαμούλης γίνεται. Δεν θέλει κανένας να πάει στο κήπεδο ναι, από ό,τι βλέπω. Ένας μικρός χαμούλης. Λοιπόν... Και αύριο θα δώσουμε, παιδιά. Όλα αυτά μαζί με 99 ευρώ τα λιγουρεύεστε. Τα λιγουρεύεστε. Τα λιγουρεύεστε. Το μόνο σίγουρο είναι τα λιγουρεύεστε. Ανοιχτές και γραμμές. 2-31-0-27 και 3 οχτάρια. Ακούσατε και Μανώλη Σιώπη. Τα όσα είπε στο Λαμπαουτάρης. Να σχολιάσουμε αυτά, να σχολιάσουμε τον τρίπ πλησιάζει. Το ιατρικό δελτίο που αρχίζει να διάσει σιγά σιγά και θα διάσει νομίζω και αύριο. Δεν κρατιέμαι! Και με δύο παίχτες. Θα διάσει. Πιθανότατα στις προπονήσεις. Θα επιστρέψουν. Ο Βέλεθ είναι εκτός από πρώτη θα συμμετέχει κανονικά αύριο σε αυριανό πρόγραμμα. Μπράβο το Βέλεθ. Νομίζω ότι και ο Μπάσα έχει πιθανότητες να μπει από αύριο. Μπράβο και τον Μπάσα. Θα δούμε. Ο Κουέστα. Ο Κουέστα θα γίνει μια επανεκτίμηση κατάστασή του την Πέμπτη. Βάλε έναν άρθηκα να παίξει τώρα. Εντάξει, υπάρχει και. Άντε, πονάει το δαχτυλάκι τώρα, μην αρχίσω. Έχει πιθανότητες ο Ισπανός. Αρκετές για να προλάβει, αλλά θα περιμένουν να δούμε και τις επόμενες μέρες. Σε ποια κατάσταση θα βρίσκεται. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Χαίρετε. Χρυσανθός. Εδώ είναι. Κοίταξε, μου θυμίζει εποχή Κάμπορα, αλλά θέλω τον κύριο Καραλή να κάνει ένα μετάδοση. Ωε. Είναι ντροπή, ρε εσείς. Είναι ντροπή. Δημοσιογράφη του Άρη έναν. Να έρθει στο γήπεδό μου να μου κάνει ασπρόμαυρος αναμετάδοση. Δεν τους είπα στην ΕΡΤ εκεί να την κάνω εγώ χωρίς λεφτά. Δεν με αφήνουν. Δεν το δέχομαι. Κάποτε κύριε Ταντήρη, υπήρχε ένας, δεν θα το πω τόσμα. Πήγα και αντέδρασε και λέω δεν θα ξαναρθεί στο γήπεδο να κάνει αναμετάδοση. Δεν παίζει αυτό που λες γιατί από την ίδια στιγμή το ίδιο λένε και οι άλλοι εκεί. Και γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο. Περίμενε λίγο. Το ότι φτάσαμε στο σημείο, άκουσε με λίγο. Εντάξει, το ότι φτάσαμε στο σημείο να μην μπορώ εγώ να πάω στην Τούμπα και να μην μπορεί να έρθει ο Κόλκας στο Χαριλάου είναι ντροπή. Ναι. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή, ρε φίλε. Γιατί είναι ντροπή. Να έρθει να κάνει τη δουλειά του, να πει ό,τι θέλει. Έχεις τον Γιώργο. Ποιο Γιώργο. Έχεις τον κύριο Γιώργο. Ποιο είναι Γιώργο, ρε. Εμείς έβαλε τον Μητσικώστα που λέει. Και τον εσύ. Είναι 2018. Δεν υπάρχει αυτό. Να μην μπορώ να πάω γιατί ξέρεις τι, τι καταφέρνετε. Καταφέρνετε να μην έχεις. Να μην έχεις. Να μην. Μα πώς θα. Επαγγελματίας είμαστε, ναι. Είπα ωραία. Ο Ουγκαούγκα είναι επαγγελματίας. Ποιος είναι αυτός. Ο κύριος Καραλής είναι Ουγκαούγκα. Ο κύριος Καραλής φίλε, δουλεύει στην ΕΡΤ. Ναι, και στην ΟΒΑ. Ναι, ωραία. Να έρθει ο Καραλής. Ναι, αυτός θα έρθει. Ποιος το λέει αυτό. Δεν θέλω ρε φίλε άνθρωπο. Δεν θα έρθει αυτός. Που έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στο σύλλογο. Ειδικά εντοπια... από εδώ εντοπιότητα δεν γουστάρω. Και δεν μην το βάζετε έτσι. Ότι άμα πει κάποιος θα γίνει φασαρία. Πέτω σε πω τι έγινε το... με το Χαβίτο, τι τους κάνανε. Την ομάδα του 0-1, την περάσαν την παίκτη του Άρη, έτσι. Εκεί ήμουν. Την έχω ακριβώς Νίκο. Στο βιντεάκι όταν τελείωσε το γήπεδο. Εκεί ήμουν. Εκεί ήμουν. Μην μου λες τι τους κάνανε. Εκεί ήμουν. Και μάλιστα ήμουν με την ομάδα, οπότε μην μου λες. Ωραία. Όσο και τον κύριο Τριτσόνη που πάει και τους βρίσκει τους Τριτσόνης. Ναι, ναι. Λοιπόν, όλη αυτή η κατάσταση δημιουργούσε προβλήματα. Για πάρε την ανακοίνωση των διοικητών. Ναι. Την έχεις την ανακοίνωση τώρα. Ναι, 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 ναι. Για πες τι συμβαίνει γύρω-γύρω από αυτό το ποδόσφαιρο που λέτε ότι να μην είμαστε και πολύ καλά παιδιά ή να είμαστε καλά παιδιά. Το ελληνικό ποδόσφαιρο το αναφέρει τη συνέχεια στο στόμα σας οι δημοσιογράφοι όλης της Ελλάδος. Όλης της Ελλάδος. Εγώ δεν το λέω. Κύριε δημοσιογράφη, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όχι. Γνωρίζετε τι συμβαίνει. Έχει στην Κυριακή παιχνίδι. Έχουν εδώ και 8 χρόνια αναφέρονται στον κύριο Σπάθα. Ναι, τα λέμε αυτά. Έχει συμβεί ακριβώς το ίδιο. Ωραία, το παιχνίδι αυτό πρέπει ο Άρης να το κερδίσει. Ο Άρης διεκδικεί και θα διεκδικεί από την ίδρυσή του το πρωτάθλημα. Άλλα πράγματα εγώ δεν με ενδιαφέρει τι λένε ο κάθε δημοσιογράφος.
Ο κύριος Σταπουλής, ξέρεις τι έχει δημιουργήσει τον Άρη με τον κύριο Τσαρούχα. Όταν πήγαμε στο τελικό, έλεγε ο Τσαρούχας, εγώ το κύπελο και στο πρωτάθλημα. Θα θυμάσαι αυτά. Όχι. Και άλλα πράγματα θα σου πω, κύριε δημοσιογράφη, επειδή δεν τα θυμάσαι. Θυμάσαι κάποιους άλλους παλιούς δημοσιογράφους, κάποιον κύριο Μπούζο. Όχι. Τι δημιουργούσες στην πόλη αυτή. Όχι. Να είστε καλά, περιμένουν και άλλοι, κυρία μου, να είστε καλά. Εντάξει, καλό απόγευμα. Και σε εσάς. Για το φίλο τον Γιώργο που λέει τι χρειάζεται για την κλήρωση, στέλνεις ένα μηνυματάκι FM και ενώ ονοματεπώνει αποστολή στο 54526. Απλά τα πράγματα. Τα εισιτήρια θα κληρώσουμε είναι 3. Είναι αριανοί και το έχουν καμάρι και το κεφάλι ψηλά το κρατούν. Άρη, Άρη, εσύ είσαι το καμάρι. Άρη, Άρη, ομάδα ξακουστή. Κι όποιος έρθει αντίπαλος με σένα. Δεν σου λες δήλωση Πρίγιοβιτς. Τι? Δεν σου λες δήλωση Πρίγιοβιτς. Τι δήλωση Πρίγιοβιτς. Για τον Άρη είναι το παιχνίδι της χρονιάς, για μας είναι όπως όλα τα άλλα. Έτσι του πάνε πει, έτσι είπε. Έτσι του λένε, έτσι λέει ρε φίλε. Πες το να τον Πρίγιοβιτς. Πάμε στον επόμενο. Πάντως 15 χρόνια με αυτούς που είναι το παιχνίδι της χρονιάς δεν κερδίζεις, πες του Πρίγιοβιτς. Σε περιμένει, έρχεται. Έλα, έλα στην Αλβανάρα τώρα, έλα. Καλησπέρα, έλα, φίλε. Έλα, έλα, έλα. Καλησπέρα. Έλα, σε δαγκώσκα. Καλησπέρα, φίλε. Γεια σας. Χαίρετε. Σε πω εγώ. Μπορεί ο Χρήστατος να μου αναφέρει κανέναν αριανό δημοσιογράφο που σταμάτησε. Που σταμάτησε. Κανέναν αριανό δημοσιογράφο ο οποίος να έχει συμπεριφορά κόλκα. Ναι, εγώ εμένα λένε οι παοξίδες ότι εγώ έχω. Όχι, ρε παιδί. Γιατί ο Σταύρος είναι πολύ ήσυχος. Τελευταία είναι πολύ. Είναι πολύ ήσυχος ο Σταύρος τελευταία. Τι έκανε. Είναι πολύ ήσυχος. Τι έκανε ο Σταύρος. Τι έκανε. Είναι ήσυχος φέτος. Δεν χρειάζεται να αναφέρω εγώ. Ναι, μην λες, αλλά φέτος είναι ήσυχος. Τον βλέπω είναι ήσυχος. Δεν λέει, δεν ασχολείται. Ωραία, ασχολείται. Να μου πει κανέναν ήσυχο αριανό δημοσιογράφο όλα αυτά τα χρόνια, ο οποίος να έχει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Συνολική συμπεριφορά. Τι να σε πω τώρα, ο καθένας έχει τον τρόπο του. Ο καθένας έχει τον τρόπο του, ρε φίλε, που εκφράζεται και συμπεριφέρεται. Ο καθένας έχει τον τρόπο του και κρινόμαστε όλοι. Τα δημόσια πρόσωπα στα μάτια μου κρίνονται καθημερινά. Όπως κρίνεις τώρα έναν άλλο συνάδελφο, έτσι κάποιος άλλος κρίνει εμένα, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι αντιπαθής. Είναι δύσκολη. Καθόλου δύσκολη. Καθόλου δύσκολη δεν είναι. Σου λέω το εξής. Ο Σταύρος έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο που εκφράζεται και κρίνεται από το κοινό του. Αντιστοίχως, κρίνομαι και εγώ. Κρινόμαστε όλοι όσοι έχουμε δημόσιο βήμα. Αν ακούσεις, περίμενε λίγο. Αν ακούσεις το τι λένε οι παοξίδες για μένα. Στο ΠΑΟΚ FM. Στο ΠΑΟΚ 24. Είναι στο Λίβερο. Και στο ΠΑΟΚ 24. Ακούς. Ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ 24 είναι. Όπως εγώ είμαι ο Λαμπαντάρης. Όταν βγαίνει στο Λίβερο, είναι δημοσιογράφος του Λίβερο και απευθύνεται στους φιλάθλους της Θεσσαλονίκης γενικώς. Όχι, μπορεί να λέει ό,τι θέλει, όπως και εγώ είμαι 6 χρόνια στο Λίμπερο, δεν μου έχει πει ποτέ κανένας τι να πω. Και λέω ό,τι θέλω. Και πολλές φορές και καζούρα τους κάνουμε και τέτοια. Αυτό πρέπει να μάθουμε να ακούμε. Και να δεχόμαστε την καζούρα, αλλά με ένα επιτρεπτό όριο. Η καζούρα, άλλο ο χλεβασμός, άλλο η ηρωνία. Κοίταξε, αν θες την άποψή μου, δεν ο χλεβασμός ή η ηρωνία. Ότι θελημένα να κατεβάζεις το υποτιθέμενο δικό σου επίπεδο. Ο χλεβασμός ή η ηρωνία, να ξέρεις, εγώ συνειδητά δεν τον επιλέγω, γιατί πάρα πολύ απλά δεν έχω κανένα νόημα να περάσω. Για μένα τα νοήματα, αν και αν θέλω να πω πράγματα για τον συμπολίτη, περνάνε μόνο μέσα από δημοσιογραφία και σοβαρή επιχειρηματολογία. Μόνο έτσι. Να είσαι καλά στα μάτια μου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Και σε σένα. Παρακαλώ στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, θέλω να πω στον προηγούμενο φίλο ότι ο Κόλκας είναι μια χαρά. Αυτό το πρωινό, ρε φίλε, τον Παπαδόπουλο, πώς τον αντέχεις. Πώς τον αντέχεις, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά έχω φτάσει σε σημείο να θέλω να αλλάξω τη βελόνα. Πραγματικά, μα το Θεό. Θα κοντρολαριστεί κι αυτός. Είναι η έννοια του χλεβασμού, ρε εσύ. Τον βοηθάνε τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής, πρόσεξε. Θέλω να τον δω την Κυριακή το βράδυ. Αυτό τον βοηθάνε. Θέλω πάρα πολύ τη Δευτέρα το πρωί να τον ακούσω. Γιατί θα τον ακούσω τη Δευτέρα το πρωί και θα τον πάρω και τηλέφωνο. Αλλά εντάξει. Θέλω να τον δω όταν χάσει. Γιατί όταν κερδίζεις είναι εύκολο. Θέλω να μου πούνε με ποια προοπτική, με ποια λογική
μιλάνε έτσι για την ομάδα τους. Για μια ομάδα πέρσι που κλαίγονται, τους κλέψανε ένα πρωτάθλημα και καλά τους κλέψανε. Μόλις το χάσανε. Ναι, λοιπόν, μόνοι τους το χάσανε, γιατί ήταν ο σκοτωμένος, ο πεθαμένος και ο κουτσός. Και απλά τους το χαρίζαν και δεν το παίρνανε. Και έρχονται φέτος, έχουν μια ΑΕΚ, η οποία είναι ένας Μελισανίδης που τσικουνεύεται να βάλει λεφτά, δεν φτιάχνει ομάδα. Ένα Ολυμπιακό που μετά από τόσα χρόνια δεν βρίσκουν παίκτες για να πάρουν, δεν θέλουν να ξοδέψουν λεφτά. Και πάλι νομίζουν ότι είναι μόνοι τους. Απλά φέτος είμαστε εδώ, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Το έλεγα. Με πήραν από το Sport Dog και μου κάνανε μια συνέντευξη αναφορικά με τον Derby. Και τους είπα αυτό που λες. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο Άρης και επέστρεψε και επέστρεψε δυνατός. Ή δεν θέλουν να το πιστέψουν ή δεν μπορούν να το πιστέψουν. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Εμένα το ότι δεν με βοήθησαν τα αποτελέσματα ή μάλλον η κακιά στιγμή, γιατί πραγματικά τα δύο μάτς που έχω χάσει είναι κακιά στιγμή. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι ότι δεν έπαιξα μπάλα, ότι δεν κράτησα λίγη μπάλα. Λίγη τύχη να έχει στην Κυριακή και θα σου πω. Αυτό ρε φίλε θέλω. Λίγη αυτό τύχη. Θέλω. Και ξέρεις τι, μου αρέσει πάρα πολύ, τρελαίνομαι, που έρχονται τόσο ψηλωμένοι. Έτσι, θέλω να έρθουν κι άλλο ψηλωμένοι. Και αν γίνεται μέσα στην εβδομάδα να τους ψηλώσεις κι άλλο, ψήλωσε. Ψηλωμένοι είναι, δεν βλέπεις δηλώσεις παικτών. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο θέλω, κι άλλο. Να πούνε ότι εντάξει μωρέ, θα μπούμε μέσα, δεν είναι τίποτα. Ένα τεταρτάκι είναι δουλειά και θα τελειώσουμε. Και στο τέταρτο μετά να δούμε πόσο θα είναι. Να είσαι καλά. Και όσο αφορά για τα εισιτήρια, δώστε κι άλλο στον κόσμο για την πίκα. Είδα φίλε, έχουν τελειώσει. Τελειώνουν. Έχουν τελειώσει στην 1, στην 3, στη 2. Παντού. Μπήκα και στα ηλεκτρονικά. Στην, δεν είναι μόνο λίγα λεφτά δίνουν. Στην 9 έχουν τελειώσει ηλεκτρονικά. Υπάρχουν κάποια τελευταία στην ΠΑΕ για την 9. Και υπάρχουν μόνο για την 7 ηλεκτρονικά. Εγώ μόλις βγήκα την προηγούμενη εβδομάδα, φίλε, πήγα, πήρα και τελείωσα και είμαι ήσυχος και ήρεμος. Πιο ήρεμοι είναι τα διαρκείας. Λοιπόν, τα λέμε στο γήπεδο. Να σε καλά. Έλα, πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Πολύ φασαρία, ρε παιδιά, να πούμε. Φασαρία. Δεν καταλάβατε τι έγινε. Τι έγινε. Ένα ακούω διάβολα, δω σχολιασμούς, όχι για το χορτάρι, για που θα περάσει το κούβανο, η προσοχή τώρα. Πρέπει πες τους σε όλο τον κόσμο. Ναι. Σε όλο τον κόσμο να τα ακούσει το ράδιο. Ναι. Αυτό το μάτς που θα γίνει μεθαύριο είναι κανονικό. Α, ναι, όντως. Είναι κανονικό παιχνίδι. Δεν είναι φιλικό. Είναι κανονικότατο παιχνίδι. Ναι. Και όταν είναι κανονικό το παιχνίδι, ψάχνεσαι. Δεν το καταλάβατε. Ναι, σωστό και αυτό. Ότι είναι κανονικό το παιχνίδι. Και για τον Άρη είναι κανονικό, ξέρω γιατί, έτσι. Έλληνας είναι. Και για τους άλλους θα παίξουν επιτέλους ένα κανονικό παιχνίδι. Έτσι. Αυτό είναι, ρε φίλε, μην ψάχνεις τίποτα άλλο να πούμε. Αν ήταν αλλιώς τα πράγματα δεν ασχολιόταν κανένας. Άρα κάτι γίνεται εδώ πέρα. Θα δούμε μπάλα. Γι' αυτό δεν πάμε στο γήπεδο. Έτσι ακριβώς. Α, μπράβο. Από τον Άρη θα δούμε μπάλα, φίλε, την Κυριακή. Λοιπόν, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Επόμενος, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ, κυρία μου. Όχι, okay, κυρίως τέλος πάντων, παρακαλώ. Την κυρία μου να σε πω. φίλε, αλάνει ό,τι γουστάρεις τρύπο κύριε, τέλος πάντων. Γιατί το κύριε της, ρε. Κύριε για τους άλλους, για μένα είμαι Παρτάλη, τέλος πάντων, παρακαλώ. Παρακαλώ κύριε Παρτάλη μου. Α, μπράβο, τώρα είμαστε ωραίοι. Λοιπόν, να υπενθυμίσω λίγο ότι μην περιζέσεις τις γειτονιές εδώ, δεν είναι Γιάννενα, δεν είναι Κέρκυρα, δεν είναι Περιστέρι. Δεν είναι Νέα Σμύρνη, εγώ είναι Χαριλάου. Φίλε, ξέρουν, εκεί στον κήπο του καλού. Έχει γραμμή. Ξέρει. Πώς ήταν το σκηνή, παλιά στο παλέ. Έτσι, έχει γραμμή εκεί πέρα. Έτσι, μπράβο. Δεν είναι αγκαλίσει και φυλάκια. Δεν έχει άστο. Άλλο χάιο είναι. Κοίταξε. Οι Big Floor εδώ να προσκυνήσουν. Έχει κατά καιρούς. Κατά καιρούς έχει αγκαλίσει και φυλάκια, αλλά δεν είμαστε υπέρ εμείς τώρα. Δεν θέλουμε αγκαλίσει και φυλάκια αυτό το match. Γιατί μπορεί, αν κάνει τίποτα αγκαλίσει και φυλάκια έξω από την Τούμπα, να τιμωρηθεί ο Άρης. Καταλαβες. Καλά, αυτό είναι μόνο σίγουρο. Γι' αυτό σου λέω. Θυμάσαι με την Κουκουμπίνια εκείνη που χτύπησε ένα απόπολο και πήγε στην εντατική κοπέλα. Εγώ θυμάμαι ότι πήγε και είχε βγει καθαρή από το γιατρό τίποτα και φάγαμε. Ναι. Πέσαν όλοι να μας φάνε τότε. Θυμάμαι ακριβώς τι έγινε. Ένα πρωτοσέλιδο μετά, κάψτε όλα, ξέρω εγώ, πετάξτε, μην μας άντε τίποτα. Θυμάστε. Ναι, το θυμάμαι, έκλεισε η εφημερίδα. Τώρα που έγινε αυτό με το χάνομο κάτω, αυτοί δεν μιλάνε γιατί κάνατε ίδια με εμάς, ας πούμε. Φίλε, εδώ φτάσα στο σημείο να σου πω κάτι. Δεν θα πέσω, μα την Παναγία, δεν θα πέσω στην φάση γιατί κάνει επεισόδια, δεν με ενδιαφέρει.
Μα την Παναγία. Όχι, ρε φίλε, αλλά γίνανε επεισόδια και δεν τιμωρήθηκαν. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, δεν θα, δεν θα πω εγώ γιατί. Αμά είναι η αλήθεια που κάνει επεισόδια, δεν με ενδιαφέρει. Αν του κάνει επεισόδια, μα δεν τα, καταρχήν δεν τα κάναν παοξίδες αυτά, να ξέρει, ήταν άγνωστοι, εξωγήινοι. Χανούμια ήταν, φίλε. Δεν μα ακούω κανένα. Προβοκάτσια. Δεν κανένα. Σαν τη φωτοβολίδα δηλαδή που την πέταξαν Ολυμπιακοί. Στο Νέα Σμύρνη. Και δεν τα λε τόση ώρα. Έτσι, ένα μήνυμα έτσι λεπτό, παιδιά, μην μπερδευτείτε γειτονιές. Ναι. Εδώ πως ερχόταν ο Γάβρος που κινούσε, μπερδευόταν ότι πήγαινε σε άλλη γειτονιά και ερχόταν να κάνει προπόνηση. Έγινε. Και όπως θα παίξει ο Άρης την Κυριακή, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα παίξει και σε δύο Κυριακές. Αυτό δεν έχουν καταλάβει κάποιοι. Ότι ο Άρης όποιος και να είναι ο αντίπαλος. Τώρα σου λένε εσένα, όταν εμένα μου έχουν πρίξει το κεφάλαιο ότι είμαστε σε άρμα. Σε άρμα ο αδερφές δεν θα πολλό δυνατές ένα χρόνια. Θα ήμουν ο Νιόνιος, θα ήμουν ο Ατρομητούλης. Φυσικά. Εκεί θα ήμουν. Ο Λεβαδιακούλης, εκεί θα ήμουν. Κατάλαβες. Δεν θα ήμουν εγώ σε άρμα και θα ήμουν ένα χρόνια με τα κολοχώρια, γιατί για μένα είναι όλη χωριά. Όλες οι ομάδες. Η United αρχίζει να πέσει με ένα χωριό είναι και κανένα σεβασμό σε καμία ομάδα από πάρτι μου και μόνο. Κανένα σεβασμό σε καμία ομάδα. Σεβασμό μόνο στον Άρη μου. Σε κανέναν άλλο. Έτσι. Έγινε. Να σε καλά. Καλέ με την Κυριακή κορή του Άρη μου. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, τέλος γραμμές. Γιατί τέλος γραμμές. Για να κάνουμε την κλήρωση. Γιατί δεν αφήσει για τον λαό να μιλήσει. Δεν έχει άλλο αυτή τη στιγμή. Σαν θέμα είμαστε και 58. Τσέκοψε. Παιδιά, εσείς που πήρατε, ο Παπαδόπουλος σας έκοψε. Ο Νικόλαος. Ναι, λοιπόν. Κλήρωση. Κλήρωση. Τρία εισιτήρια. Τρία εισιτήρια. Ποιος τους προσφέρει. Πού θες να ξεκινήσεις. Είπες, το είπες. Αυτό. Το είπες αυτό. Το είπαμε και αυτό. Αυτό. Τρεις έχει αυτό. Το είπαμε και αυτό. Τρεις έχει αυτό. Mr. Gold. Έτσι, μπράβο. Προσφέρει. Η κορυφαία πίτσα της Θεσσαλονίκης. Ναι. Delivery 62-85-86 τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το βράδυ. Αλήθεια λες. Να πάρετε να, να δείτε τον τέρμι με πιτσούλα. Εσείς που δεν θα χτείτε γήπεδο. Λοιπόν. Ναι. Πάμε. Τι. Πού θα πάρω. Είπαμε τον αριθμό χωρίς. Δεν με παρακολουθείς. Ναι. Δεν με παρακολουθείς. Θέλω να το ξανακούσω. Δεν με παρακολουθείς. 62, 85, 86. Τι πίτσα να πάρω. Αυτή με τη μερέντα που θα έπαιρνα 1100. Τη τετράγωνη, τη μεγάλη, 105 εκατοστά. 100 εκατό. Δεν χαρίζω. Λοιπόν. Ναι. Αυτό δεν λοιπόν. Τρεις νικητές. Αύριο θα έχουμε κι άλλους. Ευχαριστούμε καταρχήν για τη συμμετοχή όλους. Στέλιος Μπόμπας. 6 και 57 και 57 έστειλε το μήνυμα, φίλε. Στο τέλος. Λούδας Γεώργιος. Αυτός τι ώρα το στείλει, κάτσε κατέβω πιο κάτω, περίμενε. Τσακ, 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 τσακ. Όποιος με παίρνει τηλέφωνο, δεν το σηκώνω. Πού το ζε, μα είναι και γονάτος. Τι ώρα, 5 και 43 και 28. Και Ζήσης Χαρισόπουλος, δεν Ζήση, το πλήρωσε το εισιτήριο. Έχει στείλει καμιά 32 μηνύματα ο Ζήσης. Από τις 5 και 4 αρχίζει και στέλνει συνέχεια όπως έχει και στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Δικαιωματικά νομίζω κερδίζει. Πάντως το τυχερό να ξέρει Ζήση ήταν το πρώτο τελευταίο που έστειλες. Από το 705. Πόσα τηλέφωνα έχεις ρε. Από διαφορετικά έχεις τηλέφωνα. Λοιπόν, την κοπέλα του. Το 705 αυτό και τα λοιπά. 18 και 43 και 33 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι το τρίτο εισιτήριο που κερδίζει Ζήσης Χαρισόπουλος. Ο Νίκος λέει Αριανάρα, καλό απόγευμα. Ο Γιάννης λέει θα τους σκίσουμε τους ακατανόμαστους μεγάλες τιμές, θα ζήσουμε όπως με τον Κάμπορα. Ο 190 τρελαίνεται. Ο Γιώργος Αριανάρα, Χρήσαν δεν δώσε. Κάτσε να δω, άμα έχει κάποιο άλλο μηνυματάκι. Όχι, τα άλλα είναι όλα συμμετοχές. Για ιστορία ξαναγράφεται και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί Γιώργος Ματζιούκης. 7.30 ώρα ξεκινάει η ενημέρωση για το ΠΑΟΚ Βόνη. Θα ενημερώνει ο Νίκος Μοσχοβίτης, τον οποίο θα βγάλεις και αργότερα να σου δώσει όλο το ρεπορτάζ. Δεν χάνεται η μαρμίτα και σήμερα. Περιμένω να ακούσω από τον Τάσο Τρέγια σήμερα σε ποιο άρμα είμαστε. Του Ολυμπιακού, γιατί ο πρόεδρος είναι Ολυμπιακός. Τη ΣΑΕΚ, γιατί είμαστε με τον Μελισανίδη. Μήπως του Ιβάν, γιατί και αυτό λέγανε για τον Καρυπίδη όταν ήρθε. Ότι είναι του Ιβάν άνθρωπος για να μας διαλύσει. Το χειρότερο είναι το λέγανε Αριανοί κάποιοι, αλλά τέλος πάντων. Όπως λέει και ο Μποέμις,